Πρωτοφανές έγκλημα σε δωμάτιο νοσοκομείου. 60χρονος ασθενής με κορονοϊό φέρεται να αποσωλήνω σε 77χρονο επειδή τον ενοχλούσε ο θόρυβος από τον αναπνευστήρα. Τι λέει ο φερόμενος ως δράστης στην εκπομπή μας, αλλά και η κόρη του. Απολογείται σήμερα ο 31χρονος που κατηγορείται πως σκότωσε την 28χρονη εν διαστάσει σύζυγο και μητέρα του παιδιού του, αλλά και τον αδελφό της στη Μακρινίτσα. Απευθεία σύνδεση με το δικαστικό Μέγαρο Βόλου για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας που σόκαρε την Ελλάδα. Θρίλερ χωρίς τέλος για τον 20χρονο υπτάμενο φροντιστή που παραμένει άφαντος εδώ και 16 μήνες. Όλες οι εξελίξεις στην εξαφάνιση γρίφο. Τι μαρτυρούν τα ηλεκτρονικά ίχνη του. Κοντά μας έρχεται ο πατέρας του Νικόλα που συνεχίζει τις αγωνιώδεις έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Τσιανάκας. Μαζί μας η Ιωάννα Ροτζιόκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, έγινε πρωταγωνίστρια μιας απίστευτης ηλεκτρονικής απάτης. Είδε τον εαυτό της να αλλάζει όνομα, να μεταμορφώνεται σε συνοριοφύλακα και να προωθεί μαϊμού ελιξίριο νεότητας. Η Εύα Παρακεντάκη, σε απευθεία σύνδεση με το Ρέθυμνο, ετοιμάζει ένα γευστικό σαρακοστιανό πιάτο. Φάβα και χταπόδι μεθυσμένο στο κρασί. Κάνε το... Καλό μεσημέρι. Είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας. Ο Γιώργος Καραϊβάζης είναι εδώ. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η Γεωργία Χαλκιά Έλεγα θα πεις δυστυχώς. Δεν μπορώ να το πω το δυστυχώς. Δημόσια. Γιατί ναι. Είμαστε συνεργάτες και με τα καλά μας και τα κακά μας. Λοιπόν, η Γεωργία Χαλκιά είναι στην παρέα μας, ευτυχώς. Αυτό το λέω. Γεωργία, είναι, καλό να πούμε, να στείλουμε τα χαιρετήματά μας στον Κώστα από την Αθήνα, που να σου πω ότι ανυπομονεί καθημερινά να γυρίσει από την εργασία του, γιατί δεν χάνει εκπομπή. Και εγώ να πω ότι ο ταξιτζής που με έφερε σήμερα μου λέει: είναι και εγώ 12 η ώρα, είμαι στημένος. Είναι εκείνη την ώρα που έχω κάνει να τρώω, ας πούμε, το κολατσιό μου για να σε βλέπω. Τον ευχαριστώ κατάλαβα. Πάρα πολύ. Κατάλαβα. Λοιπόν. Αγνοείται η τύχη του αυτοκινήτου. Αγνοείται η τύχη. Όχι, με έφερε σήμερα το πρωί. Δεν τον είχα ξανασυναντήσει. Ήταν η πρώτη φορά. Λοιπόν, τώρα. Να πούμε ότι τα θέματα είναι πάρα πολλά σήμερα. Τα είδατε και στα τρέλερ της εκπομπής. Έχω και μία είδηση. Το λέω αυτό στο κοντρόλ, διότι θα σας στείλω τώρα το, να πάρετε το συγκεκριμένο δικηγόρο, γιατί η είδηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, έχω την πληροφόρηση και θέλω να έχω σίγουρα και ότι ισχύει. Θα είναι από την εκπομπή αυτή η είδηση. Ελπίζω να βρούμε το δικηγόρο για να μας την επιβεβαιώσει. Τώρα. Στην παρέα μας χαίρομαι πάρα πολύ, του το ζήτησα προσωπικά χθες, να είναι ο κύριος Τσιανάκας εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, είστε δικηγόρος. Σας ρώτησαν οι συνεργάτες μου πώς να σας αποκαλέσουμε. Είπατε απλά δικηγόρος. Για μας, πέρα από την έτσι ποινικολογία, τη δικηγορία, τη νομική σας υπόσταση, είστε και στο Υπουργείο, οπότε είστε και ο συνδετικός κρίκος των απλών ανθρώπων με τη δικαιοσύνη γενικότερα. Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε εδώ πέρα για μια υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Με τη δικηγορική μου ιδιότητα βρίσκομαι εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Των πραγμάτων δεν μπορούσα να πω κάτι άλλο, αλλά μόνο. Λοιπόν, είστε για μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει, που προσπαθούμε να έχουμε τα νεότερα στοιχεία. Σήμερα είστε εδώ γιατί έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Ο κ. Θοδωρίδης, ο μπαμπάς του Νικόλα, είναι εδώ. Όταν σήμερα το πρωί στον ταξιτζή είπα για τον Νικόλα, μου λέει ακόμη αυτό το παιδί. Ακόμη αυτό το παιδί. Ακόμη αυτό το παιδί, λοιπόν. Έχουμε πολλά να πούμε. Μπαμπά σήμερα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω πραγματικά να νιώσω ότι καθυστερούμε, ότι θα τα πάρουμε τα πράγματα, ο Δημήτρης Μαρέδης είναι στα δικαστήρια στο Βόλο, ο δημοσιογράφος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά πριν από τις 11, ευνηδιαστικά, διότι ήταν προγραμματισμένο να έρθει εδώ στα δικαστήρια του Βόλου μετά τις 12, ο 31χρονος φερόμενος ως δράστης του διπλού φωνικού της Μακρινίτσας πέρασε την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες, πολύ σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται. Περιμένουμε εδώ και μία ώρα και 10 λεπτά. Βρίσκεται μέσα στο γραφείο του ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ισχυριστεί η πλευρά του φερόμενου δράστη ότι έχει το ακαταλόγιστο των πράξεών του και βεβαίως θα στηριχθεί σε ψυχιατρικές γνωματεύσεις του Κέντρου Ψυχικής Υγείας που είχαν χορηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Περιμένουμε λοιπόν από λεπτό σε λεπτό να ολοκληρώσει την απολογία του και να εξέλθει εδώ. Προφανώς πιστεύουμε όλοι ότι θα κριθεί προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας. Μεταφέρθηκε νωρίτερα αυτό μόνο. Για λόγους ασφαλείας. Απλώς θα Βεβαίως, πω ότι γιατί αυτή την ώρα να πούμε ότι έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε πολίτες της Μακρινίτσας, έχουμε κατοίκους του Βόλου, οι οποίοι βρίσκονται και στην πίσω πλευρά των δικαστηρίων του Βόλου, στην πίσω πόρτα που βρισκόμαστε εμείς, αλλά και έμπροσθεν του δικαστικού Μεγάλου Βόλου, οι οποίοι αποδοκίμασαν νωρίτερα τον δράστη, μάλιστα επιχείρησαν να το λιντσάρουν. Να πούμε ότι είναι εκρηκτική ατμόσφαιρα εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει αφήσει βαθιά το στίγμα του στην τοπική κοινωνία αυτό το διπλό μακελιό. Δημήτρη μου, να πούμε ότι είσαι με το newspaper.gr εκεί, το site σου και για την τηλεόραση του Βόλου, στην οποία έχεις εκπομπή. Και για τον Άστρα και για την εκπομπή σου. Έτσι, και για μας, γι' αυτό ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί μας εξυπηρετεί σήμερα να είμαστε ζωντανά σε ένα έγκλημα που ήταν στιγερό, που ήταν αποτρόπαιο, με έναν αντισόπιτο τρόπο σκότωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Κύριε Τσιανάκα, ένα έγκλημα πραγματικά όπου πάγωσε όλη η Ελλάδα. Γιατί ένας άνθρωπος, φιλοξενήσαμε και το δικηγόρο του, ο οποίος είπε και μας εξέθεσε εδώ πολλά και σημαντικά. Δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ασθενής, παρακολουθούνταν, είχε πάρει μια γνωμάτευση στα μέσα Μάρτη περίπου, σκότωσε αργότερα. Ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Δώστε μου και το Δημήτρη. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα έγκλημα αδιανόητης βαρβαρότητας, έτσι τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται και μέσα από τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα, για την ψυχική του κατάσταση και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή συνδέονται με το πρόσωπό του, φαντάζομαι ότι θα γίνουν οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Θα εξεταστούν τα έγγραφα τα αντίστοιχα από τις αγγελικές αρχές και φαντάζομαι ότι η υπόθεση θα εξελιχθεί. Υπήρχε και αποκάλυψη, Δημήτρη, στην εκπομπή μας μέσω του δικηγόρου του, ότι και εκείνος είχε πάει στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, όπου παρακολουθούνταν, τον είδαν, είδαν το πρόβλημά Φωστά. του. Και από εκεί και πέρα κολλησιέργησε λοιπόν μια κατάσταση. Έτσι. Υπήρχαν καθυστερήσεις, Ζήνα. Καθυστερήσεις τόσο από την πλευρά του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι άργησαν να κάνουν την τελική γνωμάτευση, η οποία ορίζει την αναγκαστική νοσηλεία του φερόμενου ως δράστη, διότι εξετάστηκε πρώτη φορά στις 23 Ιανουαρίου, ύστερα από την ακούσια νοσηλεία που ζήτησε η σύζυγός του στις 15 του ίδιου μήνα, του Ιανουαρίου του 2021. Στις 23 λοιπόν εξετάστηκε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα θέμα αν αυτό το ψυχιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δράστης ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει και το ακαταλόγιστο των πράξεών του. Διότι αυτό ψάχνουν να βρουν τώρα οι αρχές. Δηλαδή αν ήξερε τι έκανε, διότι ο τρόπος που έδρασε δείχνει έναν άνθρωπο που πήγε αποφασισμένος να σκοτώσει. Θα τα πούμε ακόμα όλα, και η διαφυγή μου. Του αμέσως μετά. Θα τα πούμε όλα, Δημήτρη μου. Παραμένεις εκεί στα δικαστήρια. Έφτασε, μας είπες, λίγο πριν τις 11. Θα έχουμε νεότερα κατά την πορεία της εκπομπής και θα συνδεθούμε πάλι, όπως και ο Γιώργος Καραϊβάς θέλει να πει κάποια πράγματα, στην πορεία λοιπόν. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Ενημερώνω το κοντρόλ τώρα για ποιον δικηγόρο επρόκειται, να δούμε αν θα μου επιβεβαιώσει την αποκλειστική είδηση που έχω. Ελπίζω και εύχομαι να είναι αληθινή, γιατί φαίνεται ότι εδώ υπάρχει έτσι μια σημαντική εξέλιξη. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Πρωτοφανές έγκλημα σε δωμάτιο νοσοκομείου. 60χρονος ασθενής με κορονοϊό φέρεται να αποσωλήνωσε 77χρονο επειδή τον ενοχλούσε ο θόρυβος από τον αναπνευστήρα. Τι λέει ο φερόμενος ως δράστης στην εκπομπή μας, αλλά και η κόρη του.
Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Είμαστε έτοιμοι για το ρεπορτάζ που σας είπα, που γνωρίζω και να δω αν θα μου το επιβεβαιώσουν. Απλώς να πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της, έναν άνθρωπο που αγαπώ, που 6 χρόνια είμαστε συνοδοιπόροι από αυτό το μετερίζει, τη Μαρίκα Μαυρομάτη, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό Star, και από τότε είμαστε παρέα. Μαρικάκη, να μεγαλώνεις και να είσαι πάντα δροσερή και όμορφη, νεαρό κορίτσι. Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα, η είδηση αφορά στην Ιωάννα με το Βιτριόλι, στην υπόθεση της Ιωάννας με το Βιτριόλι. Έχω μάθει ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση. Θέλω να ευνηδιάσω λοιπόν τον κύριο Λίτρα και ζήτησα από το κοντρόλ να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν ισχύει. Κύριε Λίτρα, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ. Mm-hmm. Θέλω πραγματικά να μου πείτε, διότι σήμερα το πρωί είχα την πληροφορία ότι έχουμε εισαγγελική πρόταση για την περίπτωση της Ιωάννας με το Βιτριόλι και μάλιστα μετά την ομολογία ουσιαστικά της γυναίκας που της το έριξε. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχετε εσείς λάβει γνώση? Ναι, ναι. Πράγματι υπάρχει εισαγγελική πρόταση. Είναι 12 σελίδες η εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Νούλη. Είναι άκρος αναλυτική και εμπεριστατωμένη. Άκρος, το επαναλαμβάνω, αναλυτική και εμπεριστατωμένη. Αναφέρει τα σημεία του ανθρωποκτόνου δόλου που είχε κατηγορούμενη σε 5 σημεία. Κάνει μία με ανάλυση ότι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και ουσιαστικά αναφέρει αυτά που λέγαμε και εμείς. Υπάρχουν 10 σημεία που αναφέρει ότι είναι δεδομένο το ότι η πρόθεσή της ήταν η ανθρωποκτονία. Άρα τίθεται θέμα ανθρωποκτονίας, βέβαια. Πέτρο, εσύ τώρα τα γνωρίζεις καλύτερα για να θέσεις τα ερωτήματα. Πάντως εδώ είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Να σας πω εντάχει. Βεβαίως. Τα σημεία που αναφέρει ο κύριος εισαγγελέας στην πρότασή του είναι η κατάστρωση λεπτομερού σχεδίου από την κατηγορουμένη, η ενέδρα που έστησε και με τον τρόπο που έστησε αυτή την ενέδρα, η παράλλαξη της εξωτερικής της εμφάνισης με διάφορα μέσα, η επικινδυνότητα του μέσου της επίθεσης που γνώριζε τι είναι, η σφοδρότητα της επίθεσης και η ρήψη μεγάλης ποσότητας, η πλήξη με την συγκεκριμένη τοξική ουσία που σε ζωτικά όργανα, η έλλειψη αφορμής και η πλήρη έλλειψη ωφέλους από την πράξη της. Και το δέκατο που μου κάνει τρομερή εντύπωση, που το αναφέρει και μάλιστα κάνει προφανώς και εντύπωση και στον κύριο εισαγγελέα, είναι ότι μετά την πράξη της συνέχισε την καθημερινότητά της κανονικότατα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Κύριε Λίτρα, λέγαμε αν θα πάει για ανθρωποκτονία, με δόλο. Κάτι πριν, για να καταλάβω λίγο οι τηλεθέτες, γιατί ενδεχομένως δεν καταλαβαίνουν τι εστί η εισαγγελική πρόταση, το τι έχει συμβεί, λοιπόν, για να μην τους περιπλέκουμε την κατάσταση. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, κύριε Λίτρα, νομίζω ότι περατώθηκε η ανάκριση ουσιαστικά, έτσι. Η ανάκριση έχει εδώ και 2 μέρες. Έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, άρα υπάρχει εισαγγελική πρόταση η οποία γίνεται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Σωστά. Προκειμένου να εκδοθεί το βούλευμα. Και βάσει αυτών, λοιπόν που λέει ο κύριος Λίτρας, ουσιαστικά ο εισαγγελικός λειτουργός πιστεύει, εκτιμά μάλλον από τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η κατηγορούμενη, η Έφη, είχε μία ανθρωποκτόνο πρόθεση και είχε καταστρώσει ένα ολόκληρο σχέδιο. Γιατί γινόταν πολλή λόγο αν θα είχε την ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ήρεμη ψυχική κατάσταση, αναλύει μάλιστα, σας ξαναλέω, και τον ανθρωποκτόνο δόλο ακριβώς και μάλιστα αναφέρεται στο μέσο, στην πυκνότητα, στην πολύ μεγάλη ποσότητα, στην εξεπαφή που της πέταξε το καυστικό υγρό, στο ότι είχε ολόκληρο σχέδιο, ότι την παρακολουθούσε καιρό, ότι γνώριζε τα πάντα για αυτή, ότι είχε μεταμφιεστεί, ότι χρησιμοποιούσε άλλο τηλέφωνο. Είναι πραγματικά, σας λέω, από τις εισαγγελικές προτάσεις που εγώ έχω δει,
η οποία είναι πλήρως εμπεριστατωμένη. Κύριε Λίτρα, μάλιστα αναφέρει, ακούστε με, ναι. Και μάλιστα αναφέρει πρόταση ότι είχε καταλήξει στο σχέδιο της φώνευσης της Ιωάννας, έτσι, αρκετό καιρό. Ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το βασικό νομικό συστατικό που επέδρασε στην κρίση του εισαγγελέα? Όλα είναι, αυτά είναι, όχι, συγγνώμη, είναι η ομολογία της? Όχι, όχι, όχι. Είναι, ίσα. Ή συνέβαλε αποφασιστικά και αυτό το οποίο παρουσίασε και η Δασούλα Παπα-Νικολάου σε ό,τι αφορά την παράθεση των αναζητήσεων που έχει κάνει στην... Ένα λεπτάκι για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην θέση τους. Καταρχήν αυτό που ανέφερε η κυρία Παπα-Νικολάου, εγώ προς το παρόν δεν το... Το έχει ο εισαγγελέας όμως. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ούτε αναφέρει κάτι εισαγγελική πρόταση σε αυτό. Εγώ σας λέω, από τα στοιχεία που εγώ σας είχα αναφέρει όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα 10 στοιχεία τα θεωρεί ο εισαγγελέας ότι είναι τα σημεία τα οποία προκύπτει ξεκάθαρα η ανθρωποκτόνος πρόθεση που είχε η κατηγορουμένη. Έτσι. Και επίσης αναφέρεται, για σας ξαναλέω, και στην ήρεμη ψυχική κατάσταση και την αναλύει με ποιον τρόπο. Αναφέρει ότι η ποσότητα και η περιεκτικότητα του συγκεκριμένου υγρού την γνώριζε και ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ότι ήταν εξεπαφή στο πρόσωπο, έτσι, ότι δεν ήταν δηλαδή ένα τυχαίο πέταγμα του υγρού, τη την είχε στήσει στο υπόγειο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, και μόλις την είδε χωρίς καν να της απευθύνει το λόγο, την στόχευσε και της το πέταξε στο συγκεκριμένο. Και με ποτήρι να θυμίσουμε που εκεί δεν αφήνει. Δεν είναι κλειστό το στόμιο που είναι ελεγχόμενη η ροή. Είναι ανοιχτό ποτήρι που δεν πάει καμία σταγόνα χαμένη. Δεν μιλάει για ποτήρι. Ακούστε με λιγάκι. Γιατί μιλάει? Για δοχείο. Έχει μεγάλη διαφορά. Ωραία, να ρωτήσω. Οι αστυνομικοί είχαν καταλήξει πάντως ότι ήταν ποτήρι. Με ανοιχτό στόμιο. Με βάση την προανάκριση που είχε διενεργηθεί και από τους αστυνομικούς. Ναι, ανοιχτό στόμιο θέλω να πω. Δεν ήταν κλειστό μπουκάλι ή οτιδήποτε. Ό,τι αφορά το κίνητρο το οποίο ενδεχομένως είχε η κατηγορούμενη. Λέει κάτι ο εισαγγελέας. Εκεί έχει σημασία όμως να μας πείτε τι αναφέρει ο εισαγγελέας. Αναφέρεται το κίνητρο. Ναι. Αναφέρεται το ότι η κατηγορουμένη, ναι, θεωρούσε ότι είχε χάσει κάποιον υποτιθέμενο σύντροφο εξαιτίας της Ιωάννας, η οποία βέβαια χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η Ιωάννα ούτε καν την γνώριζε. Το αναφέρει αυτό το εισαγγελική πρόταση. Αυτό που είχαμε πει κατά φαντασία Ντίζη. Κύριε Τσιανάκα, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Ήταν μια υπόθεση που συγκλώνησε και συνεχίζει, φαίνεται, καθώς τώρα έχουμε και την εισαγγελική πρόταση που φαίνεται ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι. Απόπειρα, σωστά. Νομίζω πολύ σωστά τέθεσε ο συνάδελφος, ο οποίος χειρίζεται και την υπόθεση και γνωρίζει λεπτομέρειες της τοιχογραφίας. Έτσι, προφανώς ο εισαγγελικός λειτουργός, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από όλους μας, δεν βασίζεται σε ένα μόνο παράγοντα, αλλά είναι ένα σύνολο παραγόντων που τον οδηγούν στο να αποφανθεί και να συντάξει την εισαγγελική πρόταση. Και σε κάθε περίπτωση, η όλη συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια που τελεί και ολοκληρώνει αυτή την αποτρόπαια πράξη, αλλά και στη συνέχεια, λένε πάρα πολλά για το πώς ακριβώς το είχε δομημένο στο μυαλό της. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το τι ακριβώς θα αποφασίσουν οι δικαστές και για ποιο αδίκημα. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Πρέπει να πούμε ότι ο εισαγγελέας είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο κύριος Νούλης. Πραγματικά, αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Λίτρας είναι συγκλονιστικά. Αποδομούνται όλοι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί, τους οποίους παρέθεσε και παρουσιάσαμε μέσω της εκπομπής σου οι κατηγορούμενοι. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον αυτής της υπόθεσης. Κύριε Λίτρα, δεν ξέρω αν. Όχι, μία τελευταία. Μπορείτε μία κάτι άλλο να δώσετε, ναι, ναι, σαν πληροφορία. Και κάτι τελευταίο. Ότι αναφέρει η πρόταση του κ. Εισαγγελέα ότι τα συγκεκριμένα τραύματα τα οποία έχει η Ιωάννα, είναι δεδομένο το ότι ρίσκαρε στο να πεθάνει. Έτσι, το ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα στο να πεθάνει, και μάλιστα κάνει μια εκτενέστατη αναφορά πώς προκύπτει αυτό και από τις χημικές εξετάσεις που υπάρχουν, αναλύσεις, μπράβο, του υγρού, και ότι ήταν δεδομένο στο ότι κινδύνευε η ζωή της
και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να φτάσουν στο να έχει 20% να είναι καμένο όλο το σώμα, μάλιστα, το πρόσωπο κλπ. Έτσι. Κύριε Λίτρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, yeah. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν η είδηση που είχα, Πέτρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Τρίποντο σου έριξα. Βόμβα ήταν. Τι τρίποντο, αυτό είναι πεντάποντο αν μετρούσαμε. Λοιπόν, πρωί-πρωί την είχα την είδηση και πραγματικά ήθελα να δω και την κράτησα μέχρι τις 12, γιατί ήθελα να δω αν μέχρι την ώρα που θα βγαίναμε, γιατί ξέρεις, αυτές οι ειδήσεις καμιά φορά την έχεις εσύ και δεν μπορείς να την κρατήσεις μέχρι τις 12. Γιατί και είδες ούτε στο site δεν την ανέβασαν όταν την είχα αποκλειστικά. Γιατί ούτε ήθελα... στο μπλόκο δεν την ανέβασε ο Καραϊβάς. Κανένα. Τον Γιώργο με ρώτησε πριν αν είναι του αστυνομικού και λέω αν ήταν του αστυνομικού θα στο έλεγα, αλλά είναι του δικαστικού. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Νικόλα, γιατί θέλω να πω στο δικό σας Νικόλα που τον έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, τον γιο του κυρίου Θοδωρίδη. Θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στη Ρούλα Κουσκουρή, τη συνεργάτηδα της εκπομπής, που βρίσκεται από το σπίτι της, όπου κάνει τηλεργασία όλο αυτό το διάστημα. Ρούλα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, Ζήνα. Μας λείπεις, Ρουλάκι μου γλυκό, σ' αγαπάμε πολύ. Θέλω σε αυτό το σημείο, μένα Ρούλα πολύ. Μου, επειδή είσαι ο άνθρωπος εκείνος που από την πρώτη στιγμή είσαι πάνω από αυτή την υπόθεση και με τον κύριο Τσιανάκα και με τον κύριο Τσούκαλη και με όλους, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πω και ένα καλό μεσημέρι, διότι ζήτησα σήμερα στην παρέα μας, δεν είναι και ο κύριος Σφακιανάκης, κύριε Θοδωρίδη, όπως μου το είπατε χθες, είναι και ο κύριος Τσιανάκας, είναι ο κύριος Σφακιανάκης, να του πω ένα καλό μεσημέρι. Σε πολύ λίγο λοιπόν. Ρούλα μου, δώσ' μας 2-3 στοιχεία για να δούμε το χρονικό. Μέχρι να είναι έτοιμος και ο κύριος Σφακιανάκης και να ξεκινήσει και ο κύριος Τσιανάκας εδώ τα νέα στοιχεία, γιατί έχουμε αρκετά. Είναι μια υπόθεση, Ζήνα, και μια υπόθεση γεμάτη αγωνία από την οικογένεια, αν μη τι άλλο, του Νικόλα πρώτα απ' όλα, αλλά και από όλους εμάς που από την πρώτη στιγμή έχουμε καλύψει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ένα παιδί που 16 μήνες δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται και αν βρίσκεται στη χώρα μας ή αν βρίσκεται στο εξωτερικό. Θυμόμαστε όλη την ιστορία αυτού του παιδιού που έφυγε για να πάει στο Μιλάνο και από το Μιλάνο το τελευταίο στίγμα του βρέθηκε στη Δανία. Έχουν γίνει πολλές έρευνες, έχουν υπάρξει πολλά στοιχεία που από την έρευνα έχουν προκύψει. Ένα σημαντικό, όμως σημαντικότατο στοιχείο που θα μου επιτρέψει να το δώσω πριν δούμε το χρονικό, είναι ότι ο κύριος Τσιανάκας, ο δικηγόρος της οικογένειας, κατάφερε μετά από πάρα πολύ αγώνα να πείσει με τα στοιχεία που παρέδωσε στις εισαγγελικές αρχές να δοθεί εντολή να ανοίξει το απόρριτο των τραπεζικών λογαριασμών του Νικόλα, που να θυμίσουμε ότι είναι 20 ετών. Είναι ενήλικας δηλαδή. Από αυτά τα αποτελέσματα, Ζήνα, έχουν προκύψει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία. Εδώ θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα για κάποιον που δεν... κινήσεις που έχει κάνει μία-μία. Για ακριβώς. Κάποιον που δεν έχει δει ενδεχομένως την αναζήτηση του Νικόλα, έχουμε ένα λεπτάκι, έχεις επιμεληθεί έτσι εσύ με τα βασικά στοιχεία και αμέσως μετά να μπούμε όλοι στην κουβέντα. Παρακαλώ. Άφαντος εδώ και 16 μήνες παραμένει ο 20χρονος Νικόλας και η αγωνία των συγγενών του μεγαλώνει καθώς δεν γνωρίζουν αν βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού ή στην Ελλάδα. Τα ίχνη του 20χρονου χάθηκαν στις 26 Νοεμβρίου του 2019, ενώ ο ίδιος φαίνεται πως είχε πει στους γονείς του ότι θα πήγαινε για δουλειά ως συνοδός σε αεροπορική εταιρεία στο Μιλάνο. Μετά από έρευνες, το στίγμα του νεαρού είχε βρεθεί στη Δανία και ο πατέρας του υποστήριζε ότι ο γιος του έπεσε στα δίχτυα επιτίδιων μέσω μιας καλωστημένης διαδικτυακής παγίδας. 16 μήνες μετά και η οικογένειά του δεν έχει απολύτως κανένα νέο για την τύχη του παιδιού τους. Η απογοήτευση τους έχει κυριεύσει, τα ερωτήματα που βασανίζουν τους γονείς του πολλά. Έχει πέσει θύμα απαγωγής ο Νικόλας? Έχει πέσει θύμα εγκληματικής οργάνωσης? Υπάρχουν κάποιοι που τον εκμεταλλεύονται? Οι ίδιοι θεωρούν ότι το παιδί τους μπλέχτηκε σε δίχτυα κυκλώματος παραθρησκευτικών οργανώσεων που το προσέγγισαν μέσα από ένα παιχνίδι που έπαιζε στο διαδίκτυο και τον είχε απορροφήσει. Μετά από μεγάλο αγώνα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Τσιανάκας, κατάφερε να του δοθεί εισαγγελική παραγγελία για την άρση του τραπεζικού απορρίτου. Τα αποτελέσματα της άρσης του τραπεζικού απορρίτου των λογαριασμών του 20χρονου Νικόλα δείχνουν όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει, τον τόπο αλλά και τον χρόνο. Η οικογένειά του προσδοκά με τα νέα δεδομένα που έχει στα χέρια της να καταφέρει να ακολουθήσει βήμα-βήμα τη διαδρομή του Νικόλα, μια διαδρομή που θα τους οδηγήσει στο παιδί τους. Κύριε Θοδωρίδη, σας βλέπω έτσι, έχετε συνεχώς αυτά τα δάκρυα στα ματάκια σας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσιανάκα για να σας αποφορτήσω λίγο.
Ξέρω πως παίρνετε περισσή δύναμη για να είστε εδώ. Δεν έχετε βρει αυτό την άκρη του νήματος, δεν έχετε ξεδιπλώσει ακόμη αυτό το κουβάρι της αλήθειας. Κύριε Τσιανάκα, είστε κοντά στην οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Θοδωρίδης σας έχει εκθιάσει πολλές φορές. Σας έχει βάλει στο βάθρο της ψυχής του πολύ ψηλά. Θέλω να ξεκινήσουμε, δώστε μου και τη ρούλα κουσκουρή, να είμαστε όλοι μια αγκαλιά και μια παρέα. Πείτε μου, πού βρισκόμαστε τώρα? Ήμασταν στο στίγμα, ανοιχτές γραμμές, υπολογιστές, πράγματα. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα που δεν θα δυσκολέψουμε την έρευνα? Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όντως είναι μια έρευνα η οποία, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, επειδή διεξάγεται ταυτόχρονα σε δύο χώρες, είναι αρκετά δύσκολη. Και είναι και αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία προκειμένου να συλλεχθούν όλα αυτά τα στοιχεία, να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν από τις αστυνομικές αρχές τόσο στη Δανία όσο και στην Ελλάδα, με τις οποίες οι δύο αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία. Μέχρι στιγμής ξέραμε λοιπόν ότι ο Νικόλας έφτασε στη Δανία, έφτασε στο αεροδρόμιο του Άλμπορ, κατά παρέκκληση των όσων είχε πει στους γονείς του πριν φύγει, και από τότε δεν ξέραμε τίποτα. Τα αποτυπώματα και τα ηλεκτρονικά του ίχνη, με βάση πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, δείχνουν κάποιες κινήσεις που έκανε αμέσως μετά. Είναι βασικές αυτές οι κινήσεις για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά του, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο κοντά του γίνεται. Τι έγινε λοιπόν με το που προσγειώθηκε? Πήρε ένα ταξί έξω από το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια φέρεται να έχει εκδώσει ένα εισιτήριο επιστροφής και να έχει κάνει μία ακόμα συναλλαγή σε κάποιο τοπικό κατάστημα εκεί της περιοχής. Έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη του. Χάνεται το στίγμα του κινητού. Άρα λοιπόν, τι λέμε αυτή τη στιγμή? Ότι έχουμε ένα παιδί που φτάνει εκεί που φτάνει και μετά υπάρχει και μια χρήση κάρτας αμέσως μετά, κύριε Θοδωρίδη. Ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζατε. Όχι. Περιμένατε να γίνουν όλα αυτά πόσο καιρό μετά για να έχετε αυτή την αλήθεια. Ακριβώς. Της κάρτας. Ακριβώς. Τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τεράστια. Ενώ ένα παιδί εξέπεμπε σώμα. Και πάλι, χάρη του κυρίου Τσιανάκα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν ήταν ο κύριος Τσιανάκας, δεν υπήρχε περίπτωση. Ρούλα, μέσα από την έρευνα που έχεις κάνει κι εσύ, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις όλη αυτή την ιστορία από την πρώτη στιγμή? Σαφέστατα, Ζήνα, υπήρχαν καθυστερήσεις. Υπάρχει όμως και μια νομοθεσία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο Νικόλας μπορεί για όλους μας να είναι ένα αγαπημένο παιδί, είναι όμως ένας ενήλικας, είναι 20 ετών. Που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο εύκολα να δοθούν οι εντολές προκειμένου να ανοιχθούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ή το οτιδήποτε άλλο μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα. Γι' αυτό και είπαμε ότι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του κυρίου Τσιανάκα, ότι κατάφερε με τα στοιχεία που παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές να τους πείσει για τον κίνδυνο της ζωής του Νικόλα, προκειμένου να δοθεί εντολή και να δουν αυτές τις κινήσεις. Αυτό που θέτουμε ως ερώτημα τώρα, Ζήνα, αν μου επιτρέπει, σημαντικό είναι εάν στη Δανία υπάρχει καταγραφή των δρομολογίων που κάνουν τα συγκεκριμένα ταξί από τα αεροδρόμια από το αεροδρόμιο για οποιοδήποτε άλλο σημείο, και αν θα μπορέσουν τώρα από την έρευνα να βρουν ποιος είναι ο οδηγός του ταξί που παρέλαβε τον Νικόλα έξω από το αεροδρόμιο και ποια διαδρομή ακολούθησε. Πού τον πήγε δηλαδή, ποιον συνάντησε ο Νικόλας εκεί που πήγε και τι συνέβη στη συνέχεια? Κύριε Τσιανάκα, ας μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το φάκελο ξανά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να ξέρουν τουλάχιστον και οι δύο γονείς, που είναι σε διάσταση, διαζύγιο, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά είναι δύο γονείς ενωμένοι, για να μάθουν την αλήθεια αυτής της κατάστασης. Πολύ σωστά. Νομίζω το βασικότερο στην όλη έρευνα, όπως διεξάγεται από την πρώτη στιγμή, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε μαρτυρίες. Η προβολή του ζητήματος βοηθά πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είτε ήταν συνταξιδιώτης του, είτε γνώριζε κάτι παραπάνω, είτε τον είδε, είτε θεωρεί ότι μπορεί να έχει κάποια πληροφορία, είναι πολύ βασική να την καταθέσει στην ελληνική αστυνομία. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, το ότι είναι μια πολύ δύσκολη έρευνα και ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε με μεγάλη δυσκολία είναι με το σταγονόμετρο προφανώς. Και να πούμε βέβαια ότι ο Νικόλας, κύριε Θοδωρίδη, άλλαζε πολύ συχνά την εικόνα του. Δηλαδή, δώστε λίγο τις φωτογραφίες μπροστά, διότι ο Νικόλας εδώ σε ποια ηλικία είναι περίπου? Έτσι κάπως χάθηκε ή με μαλλιά κόκκινα? Όχι, με πολύ πιο κοντό μαλλί. Όχι, δεν ήταν κόκκινο το μαλλιά του. Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι 20 Οκτωβρίου
πριν φύγει. Άρα έτσι είναι πριν φύγει. Έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω και θέλω κάτι. Να πω και κάποια άλλα στοιχεία του προσώπου του. Για πείτε τα. Φορούσε σκουλαρίκια και δεξιά και αριστερά. Ένα σκουλαρίκι εδώ πέρα, το οποίο όταν ήταν αρεσινοδός του είπα να το βγάλει και το έβγαλε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημάδια στο πρόσωπό του, τα οποία όσο και να προσπαθήσει... Που σημαίνει ότι αν ας πούμε μετά ήθελε να το ξαναβάλει το σκουλαρίκι, ενδεχομένως να υπάρχει ένα σκουλαρίκι στο μάτι τώρα. Ακριβώς. Αυτή η φωτογραφία είναι που εστάλει στον ξάδερφό του. Από ποιο αεροδρόμιο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το Μιλάνο. Από το Μιλάνο. Από τον ενδιάμεσο σταθμό Μιλάνο. Που έκανε προκειμένου να μεταβεί στον τελικό προορισμό που ήταν το Άλμπρουκ της Δανίας. Εμείς, συγγνώμη που διακόπτω και τη ροή και τον κύριο Καραϊβάζα, αλλά θα ήθελα να πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε κάποιες πληροφορίες. Όποιος ξέρει, ό,τι ξέρει, να βοηθήσει. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι ο κύριος Τσιαννάκας έχει κάνει τα πάντα, ό,τι πρέπει να γίνει, και να μην μεταφέρουμε δηλαδή ότι εντάξει καθυστερήσαμε, okay, αλλά γίνανε. Και όπως είπε και η Ρούλα, υπάρχουν νομοθεσίες τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε. Και για άλλη μια φορά και εσείς μας βοηθάτε και ο κύριος Τσούκαλης και γενικώς όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας βοηθάνε. Με τη δίωξη, τι έγινε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Δηλαδή, γιατί χθες κάναμε μια κουβέντα, εγώ ζήτησα τον κύριο Σφακιανάκη, καθυστερήσαμε λίγο και έχει μπει μέσα στο Υπουργείο που πρέπει να μπει. Δεν έχει σημασία, θα τον ρωτήσω και τη Δευτέρα που θα είναι κοντά μας σε περίπτωση που δεν τον βρούμε σήμερα. Είχατε απευθυνθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τα ίχνη κτλ. Εκεί βγάλαμε μια άκρη. Και η Ρούλα να είναι στην παρέα, παρακαλώ. Αντλήσαμε κάποια στοιχεία προφανώς, κάποια πράγματα τα επαληθεύσαμε, κάποια τα αποκλείσαμε. Ήταν μια έρευνα που διήρκησε αρκετά. Τι αποκλείσαμε. Το βασικό της υπόθεσης από τα ηλεκτρονικά του ίχνη είναι η έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου της επιστροφής, το οποίο συνεχίζει να παραμένει για μας ένα τεράστιο αναπάντητο ερώτημα. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε μια χώρα, μέσα σε μια ώρα, σε δύο ώρες, μέσα στα άγρια χαράματα, εκδίδει ένα εισιτήριο επιστροφής. Όταν έχει φύγει ήδη από το αεροδρόμιο, ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί, στο ενδιάμεσο κάπου εκδίδει ένα εισιτήριο επιστροφής. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε και νέα στοιχεία τα οποία θα τα συνδυάσουμε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια γραμμή, σε μια γραμμή πάνω το τι ακολούθησε, ποια διαδρομή και το πού μπορεί να βρίσκεται. Κύριε Τσιαννάκα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είχε μία και μοναδική παραγγελία έρευνας και ήταν στο αρχικό στάδιο. Εκτότε δεν υπάρχει. Έκαναν αυτές τις έρευνες τις οποίες ήταν να κάνουν και τελείωσαν εκεί. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω όμως... Ναι, αλλά τους έδωσαν μια απάντηση, να ρωτήσουμε. Ναι, πήρατε κάποια απάντηση. Αυτά που μας είπε ο κύριος Τσιαννάκας, αυτά πήραν. Τα στοιχεία ούτως ή άλλως όλα συγκεντρώνονται από τις αρχές και ο φάκελος βρίσκεται και εκκρεμεί στην εισαγγελία. Ούτως ή άλλως δηλαδή, θα διαβεβαστούν κάποια στιγμή όταν το περατωθεί η διαδικασία στον εισαγγελέα. Εσείς όμως ως δικηγόρος δεν έχετε κάποια απάντηση. Εμείς προσπαθούμε σε συνεργασία πάντοτε να βοηθήσουμε τις αστυνομικές αρχές στο έργο το οποίο κάνουν. Τους συνδράμουμε στο έργο με όποιον τρόπο γίνεται. Δηλαδή, μαζεύοντας πληροφορίες και τους τη δίνουμε για να τις αξιοποιήσουν, για να τις αξιολογήσουν οι ίδιοι όπως ξέρουν. Επειδή υπάρχει ένα σημαντικό. Ναι, ναι, ένα σημαντικό. Έχει σημασία, Γιώργο, που το λέω για τον υπολογιστή. Ναι, αλλά έχεις και ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας της έρευνας. Όχι, να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρή. Εμείς, σαν οικογένεια και μετά από συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τσιαννάκα. Πιστεύουμε και επιμένουμε γι' αυτό ότι όλο το κουβάρι μπορεί να τυλίγεται γύρω από τις επικοινωνίες τις οποίες είχε ο Νίκος διαμέσου του υπολογιστή του. Επιμένουμε σε αυτό, το έχουμε πει πάνω από ένα εκατομμύριο φορές, ότι Facebook, συγγνώμη που αναφέρω αυτά τα... Δεν πειράζει. Εντάξει, τα μέσα μαζικής, πώς να το πω... Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι και επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχει το Viber, υπάρχει το Messenger, υπάρχει το WhatsApp. Υπάρχουν χίλια δύο τα πράγματα τα οποία ο Νίκος κατά κόρον τα χρησιμοποιούσε. Και υπάρχει και μαρτυρία της μητέρας του παιδιού, η οποία είναι καταγεγραμμένη, ότι δύο φορές είχε μπει στο χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Νίκος και είχε δει ένα πρόσωπο στον υπολογιστή που επικοινωνούσε μαζί τον Νίκος. Πώς αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει μέσα στον υπολογιστή. Δηλαδή, έχει γίνει άρση του ηλεκτρονικού απορρίτου. Βεβαίωτατα. Και τι έχει προκύψει από αυτή την άρση. Δεν έχει προκύψει κάτι αξιοσημείωτο. Η αλήθεια είναι το οποίο, όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, γιατί δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε απόλυτα το τι. Εκεί είναι το θέμα, ότι δεν έχουν πάρει ώστε να μπορούν να.
Όχι, έχει γίνει όμως η άρση. Δηλαδή, έχει γίνει από την πρώτη στιγμή. Η άρση έχει γίνει και στον υπολογιστή του. Δηλαδή, τον υπολογιστή του, το λάπτοπ, ας πούμε, το είχατε και δόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οπότε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται η απάντηση. Εκεί δεν μπορεί να παρέμβει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τσιανάκα. Γιατί μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το επισημάνε και η Ρούλα. Αυτή η συναλλαγή που έγινε. Είπατε λίγη ώρα μετά, αν δεν κάνω λάθος, από το δεν αφορούσε να φανταστώ την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αφορούσε κάτι άλλο. Αφορά, έτσι δεν είναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμα κι εμείς, η αλήθεια είναι το τι ακριβώς. Δεν είναι. Αλλά μπήκε στο γνωρίζετε, σούπερ μάρκετ, μπήκε. Γνωρίζετε το φέρετε σημείο. Ναι, φέρετε. Γνωρίζετε αν λοιπόν η αστυνομία της Δανίας έχει πάρει από εκεί όλο το οπτικό υλικό ή σε κάποια ακτίνα εύλογη που γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις από τις ευρωπαϊκές αστυνομίες, ούτως ώστε να διαπιστώσουν με τι μέσο πήγε, με τι μέσο αποχώρησε, με ποια άτομα ενδεχομένως συναντήθηκαν, προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε, και αν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί γίνεται μέσω διασταυρώσεων, αν άλλαξε κινητό τηλέφωνο. Γιατί κάπου εκεί όλα αυτά τα ερωτήματα να τα απαντήσετε. Απλώς για κάποιον που μπήκε τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, να πούμε ότι εσείς έχετε αυτή τη στιγμή μια κίνηση κάρτας μετά το αεροδρόμιο και σε ένα σούπερ μάρκετ. Πολύ σωστά. Ωραία. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Καραϊβάζ, ακριβώς στην πρώτη φάση των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές της Δανίας προσπάθησαν να σκιαγραφίσουν τα ίχνη μέσα από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου. Μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε πώς κινήθηκε από το αεροδρόμιο προς την περιοχή του κέντρου της πόλης, του Άλμπρου, κοντά στο λιμάνι. Είχαμε ακόμα αμφιβολίες. Έρχεται τώρα η πληροφορία αυτή να συνδυάσει ουσιαστικά τη γνώση που είχαμε μαζί με το πώς μεταφέρθηκε, με το μέσο. Προφανώς όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν αξιολογηθεί, είναι στη διάθεση των αστυνομικών αρχών και τις γνωρίζουν και τις επεξεργάζονται προκειμένου να εξάγουν με ασφάλεια κάποια συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθούν και εφεξής οι έρευνες. Κύριε Τσιανάκα, αν δεν κάνω λάθος, είναι από συγκεκριμένη εταιρεία ταξί. Δεν μιλάμε για Uber ή για κάποιο περαστικό ταξί έξω από το αεροδρόμιο, αλλά για συγκεκριμένη εταιρεία ταξί της Δανίας. Γνωρίζετε ποια είναι από την συναλλαγή. Όπως επίσης θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διευκρινίσετε και τι έχει γίνει με αυτή την πλατφόρμα που είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή ότι υπήρξε μία κίνηση μέσω του λογαριασμού ή της κάρτας του Νικόλα για παραγγελία φαγητού. Ισχύει αυτό και αν ναι, μέχρι ποια ημερομηνία φαίνεται να συμβαίνει αυτό? Πράγματι, ξαναλέω, πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες από τα ηλεκτρονικά του αποτυπώματα φέρεται να έχει κάποιες συναλλαγές, οι οποίες όμως είναι προγενέστερες στις ημερομηνίες της εξαφάνισης. Τι γίνεται όμως πολλές φορές για να γίνει αντιληπτό και από τον κόσμο? Μία συναλλαγή όταν καταχωρείται και γίνεται ηλεκτρονικά εμφανίζεται με χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, αν κάνουμε σήμερα μία συναλλαγή, μπορεί να φανεί αύριο. Αυτό το πράγμα στην αρχή δημιούργησε μια άλλη αίσθηση ως προς τις έρευνες. Φαίνεται να αποσαφηνίζεται, φαίνεται ότι η συναλλαγή αυτή ήταν πριν από την. Γιατί έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Κύριε Τσιανάκα, εγώ ήθελα πάλι να επιμείνω σε αυτό, γιατί το θεωρώ το σημαντικότερο στοιχείο. Γιατί όταν λέμε για ένα σημείο αφετηριακό, αυτό είναι και το πιο βασικό. Το ίχνος του κινητού τηλεφώνου, το στίγμα, χάνεται εκεί στο συγκεκριμένο χώρο ή χάνεται αργότερα μεταγενέστερα? Χάνεται μεταγενέστερα. Η αλήθεια είναι περίπου 3,5 με 4 ώρες μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Άλμπορκ. Τότε χάνεται το σήμα. Μεσολαβεί ένα διάστημα περίπου 4 ωρών, μέσα στο οποίο έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις οι οποίες συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πόση ώρα πριν, ας πούμε, από την είσοδό του στο σούπερ μάρκετ? Λεπτομέρειες συγκεκριμένες για τις ώρες που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές δεν έχουμε προφανώς αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο είναι στα χέρια της αστυνομίας και οι ίδιοι. Φαίνεται από τις κάμερες, ωστόσο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει ούτως ή άλλως. Θα το εξετάσουν και κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι στο άμεσο μέλλον θα καταλήξουν και οι ίδιοι κάπου για να μπορέσουν να δώσουν και σε εμάς κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Το πατρικό ένστικτο τι λέει? Θέλω ζήν. Το πατρικό ένστικτο τι λέει? Το παιδί ζει. Ποντάλλο. Το παιδί κρατείται παρά τη θερίζη του. Αυτό. Το παιδί ζει. Έρουλα μου.
Ζήνα, θέλω να σου περιγράψω έτσι για το τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και η μητέρα του Νικόλα που έχουμε μιλήσει, έχω μιλήσει αρκετές φορές μαζί της, αλλά και με τον κύριο Κωνσταντίνο, τον πατέρα του Νικόλα. Υπήρξε κάποια στιγμή ένα βράδυ πριν από λίγο καιρό που στο κινητό μου τηλέφωνο ήρθε ένα μήνυμα και μια φωτογραφία ότι ο Νικόλας με μια φωτογραφία που απεικόνιζε ένα νεαρό που έμοιαζε καταπληκτικά στον Νικόλα, ζει στη Σουηδία και μάλιστα με το όνομα Νικόλας Θοδωρίδης. Αυτό το αυτό είχαμε την πληροφορία και εμείς. Ναι, ναι, Ρούλα. Κινητοποιήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, ενημερώσαμε αμέσως και τον πατέρα του Νικόλα, ο οποίος προσπαθούσε να καταλάβει από αυτή τη φωτογραφία αν όντως είναι το παιδί του αυτό που βλέπει ανάμεσα σε δύο άλλους νεαρούς. Στη συνέχεια παραδώσαμε τα στοιχεία και στον κύριο Τσιανάκα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε η Europol. Έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βρέθηκαν στη Σουηδία και όντως υπήρχε ένας νεαρός με το όνομα Νικόλαος Θεοδωρίδης με τα ίδια ακριβώς στοιχεία, με διαφορά στην ημερομηνία γέννησης σε αυτούς τους δύο νεαρούς και αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν ο Νικόλας το παιδί του κυρίου Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη. Αλλά ήταν τα στοιχεία Θοδωρίδη. Όλα ίδια. Όλα ίδια, Ζήνα, έμοιαζε και φυσιογνωμικά πάρα πολύ και μάλιστα εκείνο το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα είχαμε όλη την αγωνία για να δούμε πότε θα φτάσουν οι άνδρες της Europol στη συγκεκριμένη διεύθυνση για να μας δώσουν μία απάντηση αν τελικά πρόκειται για τον Νικόλα που αναζητούμε όλοι ή όχι. Ήταν από τις δύσκολες βραδιές, μπορώ να πω, και για την οικογένεια και για όλους και για τον κύριο Τσιανάκα που προσπάθησε και πολύ σύντομα κατάφερε να πείσει τη Europol να κάνουν αυτή τη διαδικασία και να φτάσουν στο σπίτι εκείνου του νεαρού για να επιβεβαιώσουν. Ο κύριο Τσιανάκα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την ιστορία από την πρώτη στιγμή, Ρούλα μου, το έχουμε πει. Συνήθως ήταν σε ζωντανή σύνδεση μαζί μας. Σήμερα είναι εδώ στην παρέα μας. Κύριε Θοδωρίδη, επειδή πάλι σήμερα προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλο τον κόσμο να στραφεί έτσι θετικά σε αυτή την υπόθεση, να την ξανααγκαλιάσει. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά με το ένστικτο του πατέρα θέλετε να πείτε σήμερα στον κόσμο, γιατί ο Πέτρος ανθρώπινα και πολύ εύστοχα έκανε αυτή την ερώτηση. Στον υπόλοιπο χρόνο δηλαδή θέλω εσείς να απευθυνθείτε στον κόσμο και να ζητήσετε έτσι με όλη τη δύναμη της ψυχής σας το δικό σας θέλω. Πάνω απ' όλα τη βοήθεια. Το να βρεθεί το παιδί μας. Κάθε λεπτό που περνάει, γι' αυτό το παιδί μπορεί να είναι κρίσιμο. Κάθε λεπτό που περνάει. Περάσανε 17 μήνες. Το παιδί μας ζει. Και κρατείται παρά τη θέλησή του. Το λέω, το εννοώ, το επιβεβαιώνω. Πρέπει κάτι να γίνει με τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούσε για να επικοινωνεί με κάποιους άλλους. Εκεί είναι όλο το κουβάρι. Εκεί, αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί, εκεί και μόνο εκεί. Αποκλείεται, μα αποκλείεται, μα αποκλείεται, το λέω τρεις φορές, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί είναι όλη η βαρύτητα του θέματος. Το παιδί βρίσκεται στο εξωτερικό. Οι έρευνες οι οποίες γίνονται και ευχαριστούμε βέβαια στην ελληνική αστυνομία κάνει αρκετά. Πάνω απ' όλα τον κύριο Τσιανάκα, τον αδερφό μου. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει κάτι που θα έπρεπε να γίνει, αλλά το παιδί μας βρίσκεται στο εξωτερικό. Το λέμε αυτό γιατί αν ήθελε, ας πούμε, να δώσει ένα τέλος στη ζωή του, γιατί να πάει στο εξωτερικό. Γιατί να πάρει ταξί. Και γιατί να πάρει ταξί. Και γιατί να μπει σε σούπερ μάρκετ και να πάρει κάτι το αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα, θα μάθουμε ότι γίνεται. Και γιατί να πάει και δεν έδειξε τέτοια στοιχεία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο να ήθελε να δώσει. Απλώς απομονωνόταν στους υπολογιστές από πάνω. Αυτό που το είχε πει και η μαμά του. Δεν το αρνούμε. Αλλά αυτό όμως δεν είχε καμία σχέση με την εργασία του. Έχουμε έγγραφο από την εργασία του, την οποία έκανε σαν αεροσυνοδός σε γνωστή αεροπορική εταιρεία. Ήταν τέλειος. Στο σχολείο του άψογος. Στην σχολή την οποία έκανε αεροσυνοδός από την ίδια την ιδιοκτήτρια της συγκεκριμένης σχολής ήταν πρώτος. Είχε τη δυνατότητα να εργαστεί όπου θέλει. Δηλαδή ο Νίκος είχε όλες... Δεν ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πιεσμένο, δεν ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν κουρασμένο από τη ζωή. Δηλαδή δεν νομίζω...
Κατά την προσωπική μου άποψη, το ζήτημα της αυτοκτονίας και όλα αυτά τα αποκλείω. Κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την αίσθησή μου, και δεν είμαι μόνος ο οποίος το λέω, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι ένα παιδί το οποίο θέλει να αυτοκτονήσει δεν παίρνει αεροπλάνο να πάει. Και αυτά τα οποία είπαν. Ναι, ακριβώς. Αυτά που είπαν ότι θέλει να γίνει Vikings. Και, τα βλέπω πάρα πολύ τραβηγμένα. Πάντως, εγώ να πω το εξής, ολοκληρώνοντας έτσι τη σημερινή μας κουβέντα, ότι και αυτό το κομμάτι όλη της εκπομπής θα το κοινοποιήσουμε στα social media με την Γεωργία Χαλκιά. Αλήθειες με τη Ζήνα. Περιμένουμε τα σχόλια κάτω. Να, γιατί κάπως έτσι εντοπίσαμε και αυτόν τον άνθρωπο που έλεγε όντως υπάρχει εκεί ένα παιδί. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τότε είχε 1.500 σχόλια, πόσα σχόλια? 1.715. 1.700 τόσα σχόλια. Πάμε λοιπόν να το κοινοποιήσουμε. Εδώ θα είμαστε πάλι. Κύριε Τσιανάκα, θα επανέλθουμε πάλι. Δεν ξεχνάμε, είμαστε εδώ, γιατί ο Νικόλας, πόσους μήνες, ρούλα μου? 17. Είναι σχεδόν 17-16 μήνες και κάποιες ημέρες, Ζήνα, που έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει χαθεί. Και είμαστε από την πρώτη σχεδόν μέρα μαζί. Τώρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι πάλι άλλη μια τροφή για τον κόσμο που ενδεχομένως κάπου στο εξωτερικό είναι και μπορεί να τον εντοπίσει, να δείξουμε άλλη μια φορά την εικόνα του όπως έφυγε εδώ και την τελευταία εικόνα του αεροδρομίου. Δώστε τον μπροστά, να δώσουμε αυτή την εικόνα. Έτσι έφυγε από εδώ. Του άρεσαν οι αλλαγές όμως στο πρόσωπό του και όπως είπε ο μπαμπάς, εδώ ανάμεσα στη μύτη και στο μαγουλάκι είχε και μια τρυπούλα και έβαζε και σκουλαρίκι. Κύριε Τσιανάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Είστε καλά, ευχαριστούμε. Κύριε Θοδωρίδη, καλό Πάσχα να έχουμε και να έρθει η Ανάσταση και στην οικογένειά σας και η φώτιση στον Νικόλα για να βρει τη δύναμη να σας τηλεφωνήσει ή να βρει διέξοδο. Ή να του επιτραπεί να του τηλεφωνήσει. Αυτό λέω, για να του έρθουν όλα καλά. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Νίκος ζει. Χαίρομαι πολύ που το... Βοηθήστε. Λέτε. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Εκείνο που με συνδέει με έναν τόπο δεν είναι το καλοκαίρι, είναι ο χειμώνας. Και με τους ανθρώπους, οι λύπες της αγάπης. Ίων Δραγούμης. Τάκι, Άγιε μου, Άγιο είχαμε, πολιτικά 89,8, δίνω μια ραδιοφωνική συνέντευξη στην Κρήτη. Άγιε μου, θέλεις να με πάρεις το άλλο break? Φιλιά πολλά, σ' αγαπώ. Κώστας Γαρεφαλάκης, Άγιος. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια, γεια. Ζωντανό πρόγραμμα, είμαστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε και είδηση, Έχουμε και είδηση, τι? Για το θειασάρχη, τον ηθοποιό. Πάμε να μου δώσει την είδηση πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν παρουσιάστηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Είχαμε πει ότι είχε πάρει προθεσμία προκειμένου να... Περιμένει πάντως ο κόσμος, πήρα πολλά μηνύματα. Να παράσει τις έγγραφες εξηγήσεις του. Παρουσιάστηκε ο δικηγόρος του και πήρε νέα 15ήμερη προθεσμία. Άρα λοιπόν, είχαμε πει ότι θα έδινε ανομωτή. Ανομωτή θα έδινε εξηγήσεις ως ύποπτος. Ελέγχεται για 3 κακουργήματα, για 1 βιασμό και 2 απόπειρες βιασμού. Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά το σκέλος κατάθεσης των μαρτύρων. Έχουν καταθέσει 3 γυναίκες οι οποίες τον κατηγορούν. Τον Έχουμε εγκαλούν. Βιασμό το 2-8, το 2-10 απόπειρα και το 2-14 απόπειρα. Το 2-14 πολύ σωστά τα λες, απόπειρες. Είχε ολοκληρωθεί, είχε κληθεί ως ύποπτος, δηλαδή να παράσει ανομωτή τις έγγραφες εξηγήσεις του. Πήγε σήμερα ο δικηγόρος του, δεν παρέστη ο ίδιος, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο δικηγόρος του είναι ο κύριος Σοφός. Ο κύριος Σοφός. Πήγε ο κύριος Σοφός, πήγε κάποιος συνεργάτης του κύριου Σοφού, δεν το ξέρουμε τώρα, θα το μάθουμε τα επόμενα λεπτά του τι ακριβώς συνέβη. Πάντως αυτό το οποίο βγαίνει. Τα δικαστήρια πάντως είναι από το πρωί ο Γιώργος Όμπολος, γιατί δεν ξέραμε αν θα πάει. Ναι, αυτό το οποίο βγαίνει ως είδηση είναι ότι πήρε, ζήτησε και πήρε, αυτό το λέμε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, νέα 15ήμερη προθεσμία προκειμένου να παράσχει τις έγγραφες εξηγήσεις του, δηλαδή να δώσει τις απαντήσεις σε αυτά τα οποία τον εγκαλούν, σε αυτά τα οποία τον κατηγορούν. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε τώρα. Να πω ένα καλό μεσημέρι στην Άρια Καλύβα, αλλά και στην Ρία Τσοχαντάρη. Άρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζήνα. Μας έχεις λείψει από το πλατό, αλλά ξέρω ότι τρέχεις πολύ. Έχουμε καιρό να σε δούμε εδώ. Ελπίζω μέσα στην άλλη εβδομάδα. Και η Ρία Τσοχαντάρη, η οποία συνομίλησε με τον άνθρωπο εκείνον που φέρεται ότι έβγαλε τον αναπνευστήρα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, Άρια, που χθες το πρώτο θέμα εσύ και ο Δημήτρης Πόποτας το αναδείξατε. Δηλαδή, το αναδείξατε και σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση του τι είχε συμβεί και ότι εξεταζόταν αν υπήρξε εγκληματική πράξη. Και ένα δεύτερο άρθρο, στο οποίο λέγατε ότι ενδεχομένως υπήρχε ένα αποτύπωμα εκεί στον αναπνευστήρα που έδειξε τον ένοχο. Αν μου επιτρέπει Ζήνα, μια διόρθωση να κάνουμε, εκτός από την υποφαινόμενη και τον συνάδελφο Δημήτρη Πόποτα, είναι μια συλλογική δουλειά και με τον συνάδελφο Μάκη Πολάτο. Πρέπει να τα αναφέρουμε. Βεβαίως, και εσύ, Άρια μου, το κάνεις πάντα όπως και εμείς. Πάμε τώρα να δώσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μας μιλάει, που φαίνεται ότι διέπραξε αυτό στην Ρία Τσοχαντάρη, αλλά έχεις και εσύ όλο το ρεπορτάζ. Και μας μιλάει και η κόρη του, όπου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε αυτό το βίντεο που θα δούμε τώρα. Παρακαλώ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ένας 60χρονος φέρεται να έκοψε το νήμα της ζωής σε 77χρονο ασθενή, ο οποίος ήταν διασωληνωμένος και επειδή τον ενοχλούσε ο θόρυβος που έκανε ο αναπνευστήρας, εκείνος φέρεται να τον έβγαλε από την πρίζα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας, ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές, νοσηλευόταν με κορονοϊό στο ίδιο δωμάτιο με τον 77χρονο, ο οποίος ήταν διασωληνωμένος. Το θύμα είχε βαριά υποκείμενα νοσήματα, όμως η κατάσταση της υγείας του παρουσίαζε βελτίωση. Όταν ήχησε ο συναγερμός, οι γιατροί και νοσηλευτές έσπευσαν στο θάλαμο να δουν τι είχε συμβεί. Αμέσως η μία από τις δύο γιατρούς άρχισε να κάνει ανάνυψη στον άτυχο άνδρα. Προς μεγάλη τους έκπληξη, συνειδητοποίησαν πως ο αναπνευστήρας είχε βγει και τα μηχανήματα είχαν βγει από την πρίζα. Η αστυνομία κλήθηκε στο νοσοκομείο και κατόπιν έρευνας φέρεται να εντόπισαν αποτυπώματα του υπόπτου πάνω στα καλώδια και τον αναπνευστήρα. Η κόρη του φερόμενου ως δράστη μίλησε στην εκπομπή μας και τη Ρία Τσοχαντάρη και όπως λέει ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ. Εμείς προσπαθούμε να μάθουμε τι έχει συμβεί για η οικογένεια η ίδια και να δούμε αν ισχύει και να το χωνέψουμε εμείς οι ίδιοι, αν όντως ισχύει αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μπαμπά σας? Όχι, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Λένε τώρα ότι το έκανε επειδή τον ενοχλούσε ο αναπνευστήρας. Εσείς τι πιστεύετε? Αν όντως ο πατέρας μου έχει κάνει κάτι τέτοιο, που δεν το πιστεύω, έτσι. Πιστεύω ότι ευθύνονται και στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να βάζεις έναν άνθρωπο, το οποίο τους έχουμε πει από την αρχή, ότι είναι αλκοολικός, να τον βάζεις με έναν άνθρωπο που είναι διασωληνωμένος και κινδυνεύει η ζωή του. Δεν μπορεί να βάζεις έναν τέτοιον άνθρωπο με έναν αλκοολικό, λοιπόν. Άρα εσείς είχατε ενημερώσει τους γιατρούς? Εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Αν ο πατέρας μου έχει κάνει κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι αν το έχει κάνει, το έχει κάνει σε μια φάση στέρησης. Οπότε αν το έχει κάνει ο πατέρας μου, φέρουν ευθύνη και οι γιατροί. Γενικά είχε τέτοια συμπεριφορά? Στην οικογένεια, εντάξει, γινόταν λίγο βίαιος. Αλλά τώρα το να κάνει τέτοια πράγματα, να σκοτώσει, όχι, δεν το πιστεύω ότι θα το έκανε, όχι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, γιατί είναι όλα πιθανά σε αυτή τη ζωή, έτσι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Στο παρελθόν είχε προκαλέσει άλλα περιστατικά? Από όσο γνωρίζω, όχι. Εσείς μένατε μαζί του, έχετε άλλα αδέρφια? Ναι, έχω αδέρφια, όχι, δεν έμενα μαζί του. Ο πατέρας μου έμενε μόνος του, έχει χωρίσει και με τη μητέρα μου, ήταν σε διάσταση. Παλιότερα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, μπορεί να δημιουργούσε εντάσεις και καυγάδες. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στην οικογένεια, δηλαδή του ανθρώπου που χάθηκε? Θέλετε να πω σε αυτή την οικογένεια, ειλικρινά, τι να τους πω. Ντρέπομαι, δεν ξέρω τι να πω σε αυτή την οικογένεια. Ο 60χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό. Ρία, πριν σε ακούσουμε τι σου είπε ο ίδιος και ακούσουν και οι τηλεθεατές, γιατί είναι μια πολύ σημαντική συνέντευξη, θέλω, Άρια, να μου πεις τι εξέλιξη έχουμε, αν έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε.
Υπάρχει εξέλιξη. Ζήνα, σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όπου διαλεύκαναν και την, μέσα σε λίγες ώρες την υπόθεση, διαβίβασαν το φάκελο της δικογραφίας στην εισαγγελία και πλέον περιμένουν να τους δοθεί ένα πράσινο φως για τις επόμενες κινήσεις. Υπάρχουν δικόγραφα Ζήνα, στα οποία περιλαμβάνονται 7 καταθέσεις γιατρών, οι οποίοι δίνουν την εικόνα του χώρου, περιγράφουν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το μηχάνημα του αναπνευστήρα, και φυσικά υπάρχει και η έκθεση της αστυνομίας, του Τμήματος Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου έκαναν αυτοψία στο χώρο, συγκέντρωσαν στοιχεία από τον αναπνευστήρα και μάλιστα έχουν βρει και το αποτύπωμα του 60χρονου πάνω στη συσκευή. Από εδώ και πέρα, εξαιρετικό ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η κατάθεση του δράστη. Δεν είναι σε θέση να μιλήσει, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό. Βέβαια, Άρια, να πω ότι αυτός ο άνθρωπος μίλησε στη Ρία Τσοχαντάρη, μιας και το λες, οφερόμενος ως δράστης. Ρία, επειδή μας έδωσε πάσα ουσιαστικά η Άρια, τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος που να πούμε ότι προσπάθησες πολύ για να μιλήσεις και να δώσει τις δικές του εξηγήσεις? Καλό μεσημέρι, Ζήνα, και από εμένα. Ο 60χρονος φερόμενος ως δράστης μας μίλησε μέσα από το νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται με κορονοϊό, φρουρούμενος όμως από τους αστυνομικούς. Ο ίδιος, Ζήνα, δίνει τη δική του εκδοχή σε όλα αυτά. Μάλιστα, μας μεταφέρει και το παρασκήνιο μέσα από το νοσοκομείο, καθώς φαίνεται να είχε κάποιες συνομιλίες όσο διάστημα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τον θανόντα. Πάντως, Ζήνα, σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος δηλώνει πως δεν είναι δολοφόνος. Μάλιστα. Βέβαια, έχει δώσει τη συνέντευξη, είπε κάποια πράγματα στη Ρία. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι να τα δώσει και επίσημα στους αστυνομικούς, όταν θα επιτρέψουν οι συνθήκες. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε εκεί μέσα. Πολύ περισσότερο οι αστυνομικοί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν ασθενή με COVID. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούν να πάνε οι αστυνομικοί παρά μόνο όταν τους δοθεί το πράσινο φως από τους γιατρούς, οι οποίοι θα κρίνουν βάσει της υγείας του ασθενούς. Βέβαια, έχω να σας πω ότι στις 5 μέρες είπε η Ρία ότι είπανε κάποια και πράγματα. Να ακούσουμε και σε πολύ λίγο, αλλά να ολοκληρώσεις πρώτα. Στις 5 ημέρες αυτές, ο άνθρωπος, ο 77χρονος, το θύμα ήταν διασωληνωμένος. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Πώς λοιπόν είχαν κάποιες κουβέντες μεταξύ τους? Από την άλλη, ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε, γιατί φέρεται σύμφωνα με τους αστυνομικούς, να είναι ο άνθρωπος που τράβηξε την πρίζα αρχικά του μηχανήματος παροχής οξυγόνου, επειδή τον ενοχλούσε ο θόρυβος. Στη συνέχεια, όταν λειτουργήσε η εφεδρική μπαταρία και εξακολουθούσε να κάνει θόρυβο, φαίνεται ότι εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο και προσπάθησε να βγάλει το σωληνάκι από την παροχή, αφού το στόμα του ανθρώπου. Και όταν πλέον είδε ότι και αυτό δεν λειτουργεί, αναποδογύρισε την οθόνη. Αυτό τουλάχιστον περιλαμβάνεται στην έκθεση στο ενημερωτικό της αστυνομίας, που έχει στη διάθεσή του το πρώτο θέμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που ψάχνουν είναι να δουν γιατί το έκανε. Εκτός από την. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος αυτός ότι είχε κουβέντες. Τι κουβέντες να έχει, τι κίνητρο να έχει αυτό? Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Δεν τον γνώριζε καν. Πες το, αλλά για να τον ακούσουμε. Εδώ πέρα, παιδιά, επειδή πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία σοκάρει, και όταν την πληροφορήθηκα χθες το απόγευμα, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό στην Ινδία πριν από 2 χρόνια που είχαν βγάλει συγγενείς από την πρίζα έναν άνθρωπο που νοσηλευόταν, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα όμως είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες. Πέραν του όποιου κινήτρου είχε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος φέρεται να κατηγορείται, αυτό το οποίο λέει η κόρη του, αυτό το οποίο είπε σε εσάς, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, ρε παιδιά, του είναι νοσοκομείου. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ήταν αλκοολικός και είχε ανενημερωθεί. Δηλαδή, αφήσανε δύο. Μισό λεπτό ρε Άρια, γιατί εδώ πέρα θα χάσουμε τα λογικά μας με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πραγματικά. Και εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι στη θέση αυτής της οικογένειας, η οποία είχε έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε τη μάχη με τον κορονοϊό, πήγαινε καλύτερα και έμαθε ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν υπάρχει ευθύνη, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, για τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πώς τους βάζεις στο ανθρώπους? Δεν υπήρχε, έχω να σας πω, δεν υπήρχε κάποιος ρε Άρια ο οποίος να επιβλέπει την όλη κατάσταση? Ήτανε δύο άνθρωποι οι οποίοι ανάρωναν και ήταν αφημένοι στην τύχη τους.
Επίσης, έχω να σας πω, να καταθέσω και κάτι άλλο, ότι από το ιατρικό ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπασχε από διπολική διαταραχή. Είχε δηλαδή, υπήρχε επιβάρυνση στο και αλκοολικός και διπολική διαταραχή. Δηλαδή για και αλκοολικός το είπε η κόρη του, γι' αυτό το λέω. Και μάλιστα εμπλέκεται και σε δύο δικογραφίες, το 2006 για ένα επεισόδιο με ομοεθνής του και το 2019 για αποπλάνηση ανηλίκου. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει, να τον ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Λένε ότι εσύ έβγαλες τον αναπνευστήρα του ανθρώπου. Τι λέτε τώρα, είσαι καλά. Αυτά δεν είναι πράγματα που λέγεται. Πρέπει να κατηγορεί δολοφονία. Εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Δεν το έχεις κάνει εσύ. Με τίποτα, το κάνανε μόνο αυτοί. Αυτοί που τώρα κρύβουν. Απλά λένε ότι βρήκαν το αποτύπωμά σου πάνω. Για ποιο λόγο να κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Τους έφυγες από τους ιατρούς, τους έφυγες το χέρι και θέλω να βάλω εμένα φυλακή. Δηλαδή κάναν κάποιο λάθος οι γιατροί, εννοεί. 100%. Και τώρα θα τις πληρώσω εγώ. Εσύ πόσες μέρες νοσηλεύεσαι? Γύρω σε μια εβδομάδα. Ο άλλος, ο παππούς που ήταν δίπλα σου, πώς ήταν, είχατε μιλήσει καθόλου? Έβλεπα, μιλούσαμε. Κάποιες μέρες ήταν καλά, μετά ξεκινήσει. Δεν το μπορώ να καταλάβω. Τι σου έλεγε όταν μιλούσατε? Τίποτα, καλά. Πώς νιώθεις τώρα μετά από όλα αυτά? Τι να σου πω, χάρη είναι. Πώς να νιώθω? Είναι τόσο συνεργοημένος που δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Αυτά. Περιμένουμε. Έχει ασκηθεί πάντως δίωξη συγκεκριμένο για ανθρωποκτονία. Και φυλάσσεται απ' έξω, έτσι. Βέβαια. Με αστυνομική δύναμη. Πάντως του έχουν ασκήσει οι εισαγγελικές αρχές ήδη δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με τον κορονοϊό που έχει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε στο Δημήτρη Μαρέδη στο Βόλο, καθώς οδηγήθηκε γύρω στις 11 η ώρα στον ανακριτή. Ο δράστης, ο οποίος σκότωσε και την ενδιαστάση σύζυγό του και τον αδελφό της. Δημήτρη. Καλησπέρα σας και πάλι. 11 παρα 10 λοιπόν βρέθηκε εδώ στα δικαστήρια του Βόλου, αρκετά νωρίτερα από τη διαδικασία, ενώ πριν από μισή ώρα τελικά πέρασε το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθεί. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχουν συγκεντρωθεί πολύ περισσότεροι άνθρωποι εδώ, κυρίως από το χωριό της Μακρινίτσας, αλλά και βολιώτες που έφτασαν στο σημείο και στη μία και στην άλλη πλευρά των δικαστηρίων του Βόλου, προκειμένου να αποδοκιμάσουν τον φερόμενο ως δράστη. Ακούτε ήδη φωνές, ο κόσμος απαιτεί να μάθει το όνομα των γιατρών που τον άφησαν ελεύθερο ή που υπέγραψε για την ψυχιατρική γνωμάτευση και φωνάζουν συνθήματα εναντίον του φερόμενου ως δράστη. Ο Γιώργος Καραϊβάς, από την πρώτη μας σύνδεση όπου μας έδωσε στην είδηση εσύ και το newspaper.gr, αλλά είσαι εκεί και για το site σου, το newspaper.gr, αλλά και για την εκπομπή σου στο Astra TV που κάνεις καθημερινά. Κάτι ήθελε ο Γιώργος από την πρώτη σύνδεση και του είπα, Γιώργο, θα συνδεθούμε ξανά, οπότε θα έχουμε το χρόνο. Ναι, γιατί είχα ζητήσει μια επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη γύρω από αυτήν την υπόθεση και νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον και οι διατυπώσεις αλλά και το περιεχόμενο. Αυτό που λένε είναι ότι 15 πρώτου υπήρξε η παραγγελία εισαγγελέως για ψυχιατρική εξέταση μετά από αίτηση της πρώην σύζυγου. 23 πρώτου όντως οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος Βόλου στον ψυχίατρο, τον εξέτασε και έδωσε, εδώ είναι το σημαντικό, προσέξτε, οδηγίες για την πορεία της υγείας του, παρακολούθηση κτλ. Και επιφυλάχθηκε για οριστική γνωμάτευση περί της αναγκαστικής ημί νοσηλείας του. Η αλληλογραφία υπευλήθη στον εισαγγελέα και έκτοτε δεν υπήρξε άλλη αλληλογραφία περί εγκλισμού, επανεξέτασης ή κάτι άλλο σχετικό. Άρα λοιπόν πήγε στο γιατρό. Ο γιατρός επιφυλάχθηκε, δεν έδωσε σαφείς και ρητές οδηγίες περί εγκλισμού, είπε για μια παρακολούθηση της... Από ποιον άραγε? Έλατε, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, ώστε να ενημερωθεί μετά διαμέσου της εισαγγελίας η αστυνομία για την όποια ενδεχόμενη περαιτέρω ενέργεια... Οπότε δεν έγινε τίποτα, αυτό προκύπτει. Προφανώς δεν έγινε τίποτα. Δημήτρη, άκουσες τι υπογείο. Πράγματι έτσι ακριβώς είναι, υπήρξε ένα κενό... Ένα κενό πολύ σημαντικό που βεβαίως έφερε αυτή την τραγωδία. Το επισημάναμε και προχθές εδώ στην εκπομπή σου ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν.
Έλα εδώ πέρα, αυτές οι ευθύνες όμως έχουν κοστίσει δύο ζωές. Συγγνώμη. Έτσι. Δεν είναι όχι, ότι υπάρχουν δύο ζωές. Ακριβώς. Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης, θα συνέχιζε. Θα συνέχιζε. Αν δεν τον... Δηλαδή, αν δεν τους σταματούσαν και δεν τον προλαβαίνανε, το είπαμε στην εκπομπή, νομίζω ότι. Ακριβώς. Και μια Πέμπτη, η οποία δεν υπόθηκε, γιατί επιτέθηκε και στον αστυνομικό, ο οποίος έφτασε. Είχε επιτεθεί και στον αστυνομικό, ακριβώς. Επιτέθηκε, ναι. Α, Δημήτρη, εδώ είναι μεγάλη τραγωδία. Όχι μεγάλη τραγωδία απλά. Είναι έτσι, ο κόσμος πρέπει να σας πω ότι είναι έξαλλος εδώ, πραγματικά. Βλέπω τα πλάνα. Ζητά την παραδειγματική τιμωρία. Δημήτρη μου, έχουν έρθει και από τη δική του περιοχή. Ή από τον Άγιο Βλάσιο ή μόνο όχι, από τη Μακρινίτσα. Όχι, όχι. Είναι από τη Μακρινίτσα και από την πόλη του Βόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα, όσο εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες οι οποίες είναι τρομακτικές. Είναι τρομακτικές ευθύνες και δεν μπορούμε να τις περάσουμε έτσι. Ούτε να καταπιούμε όλη αυτή την ιστορία, γιατί μια οικογένεια έχει καταστραφεί. Πενθεί όλη η περιοχή εκεί πέρα για το θάνατο και της συζύγου του συγκεκριμένου κυρίου, ο οποίος θα απολογηθεί και προφανώς θα προφυλακιστεί, αλλά και για τον αδερφό της. Αλλά από το Γενάρη, όταν έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες και συνέχεια υπάρχει αυτή η διακοπή, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. Και αναφέρομαι στους κρατικούς λειτουργούς για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας αυτού του ανθρώπου και δεν έχει γίνει παρά μικρή ενέργεια και έχει αφαιθεί ελεύθερος, δηλαδή ο σαν τον Ταύρο στο Ιαλοπολείο να πηγαίνει να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητηθούν αυτές οι ευθύνες. Θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω αυτό που λέει ο Πέτρος και μάλιστα το είχαμε σημειώσει και την προηγούμενη φορά. Κάποιος θα πρέπει να απολογηθεί στη μνήμη αυτής της γυναίκας, η οποία είχε κάνει. Μισό λεπτό θα εξηγήσω γιατί λέω για αυτή τη γυναίκα. Γιατί. Σαφέστατα και για τον αδερφό της, αλλά θα πρέπει κυρίως και πρώτιστα, γιατί είχε κινήσει όλες τις διαδικασίες ψυχιατρικής εξέτασης και μόλις τον είδε έξω από το σπίτι, κατάλαβε την πρόθεσή του, ότι πήγαινε να τη σκοτώσει και ενημέρωσε την άμεση δράση, λέγοντας... Τα χείλη της... Ναι. Μετά, μόλις τον είδε έξω από το σπίτι, κατάλαβε την πρόθεσή του και ότι πήγαινε να του σκοτώσει. Γιώργο, γι' αυτό και ο κόσμος εδώ ζητά να δοθούν και στη δημοσιότητα τα ονόματα, ακόμα και των ψυχιάτρων, να ξέρουν ποιος έχει τελικά την ευθύνη για όλο αυτό το μακέλιο. Καλύτερα να μην το μάθει τον άνθρωπο, γιατί καθυστέρησε η δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό προφανώς το ζήτημα. Το θέμα είναι το σύστημα αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί, να μην καθυστερεί άλλο, διότι μπορούμε να καταλάβουμε πολύ εύκολα πού μπορεί να οδηγήσει. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελες κάτι και σε διέκοψε. Τι να πω, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές σε άλλες περιπτώσεις στέλνουν στρατό για να φρουρούν ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι κινδυνεύουν και σε άλλες περιπτώσεις δεν κάνουν το χρέος τους προκειμένου να προφυλάξουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Και εξεράγει αυτή η βόμβα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σήμερα. Και θα μπορούσε να είχαμε αντίστοιχες τέτοιες καταστάσεις και νωρίτερα που είχε βρει τη μάνα της, που είχε βρει τον πατέρα της και δεν τους είχε σκοτώσει. Για να τα λέμε, αλλά και ο δικηγόρος του εδώ στη δική μας εκπομπή είχε πει ίσως εδώ υπάρχει πρόβλημα. Έτσι απόλυτη, δεν είναι ότι δεν με απόλυτη ειλικρίνεια και παρησία. Έτσι. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες οι εξελίξεις στο newspaper.gr, το site σου που είσαι εκεί από το πρωί, αλλά και στο Astra TV που σε παρακολουθούν καθημερινά και σε αγαπούν πολύ οι συμπατριώτες μου στο Βόλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την είδηση που έδωσες, σου είπα πριν ότι ο Γιώργος Όμπολος είναι εκεί από το πρωί. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Δώσε μας λίγο τα στοιχεία, Γιώργο μου, του ρεπορτάζ. Ήρθε ο κύριος Σοφός, ήρθε συνεργάτης του εκεί σήμερα για τον ηθοποιό σκηνοθέτη. Από όσο γνωρίζουμε, ήρθε ένας συνεργάτης του κυρίου Σοφού, του κυρίου Θέμη Σοφού, του συνηγόρου του γνωστού ηθοποιού. Το ραντεβού ήταν κλεισμένο για τις 12 η ώρα. Παρέλαβε τη δικογραφία και όχι μόνο παρέλαβε τη δικογραφία. Ενημερώθηκε πως σε 15 ημέρες θα πρέπει να έρθει για εξηγήσεις είτε ο ίδιος ο ηθοποιός, είτε διαμέσου υπομνήματος που θα προσκομίσει ο συνήγορός του. Αυτές είναι οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε. Εμείς δεν είδαμε κάποιον εδώ πέρα άνθρωπο τουλάχιστον που να γνωρίζουμε συνεργάτη του κυρίου Σοφού. Προφανώς έστειλε κάποιον δικό του άνθρωπο, πήρε τη δικογραφία, θα ενημερωθεί και τις επόμενες ημέρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα ετοιμάσει τις εξηγήσεις για τις κατηγορίες τις οποίες φέρεται να βαρύνεται. Νομίζω ήταν μια πράξη προκειμένου να μην πάρουν είδηση κάμερες, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον κύριο Σοφό σε εικόνα, ενδεχομένως ένα συνεργάτη. Και από τη στιγμή που δεν είχε την πρόθεση ο κύριος Σοφός σήμερα να παράσχει εκ μέρους του εντολέως του τις έγγραφες εξηγήσεις, δεν είχε κανένα λόγο να παραβρεθεί ο ίδιος στα δικαστήρια. Δηλαδή έστειλε το συνεργάτη του, είναι προφανές ότι πήρε, όπως λέει και ο Γιώργος, την δικογραφία. Θα τη μελετήσει τη δικογραφία, θα δει τις
πληθυρικές καταθέσεις, θα δει τις καταγγελίες, θα συντάξει τις έγγραφες εξηγήσεις και νομίζω σε 15 μέρες θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει πλέον αυτός ο πολύ γνωστός ηθοποιός και θειασάρχης σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες ερευνάται. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά, να το θυμίσουμε στους τηλεθέτες, ότι είναι τρεις οι καταγγελίες, ένας φερόμενος βιασμός 2008. Βιασμός το 2008, φερόμενος ως βιασμός το 2008, το 2010 απόπειρα βιασμού και το 2014 επίσης απόπειρα βιασμού. Για να δούμε, γιατί αναμένονται και εξελίξεις σε σχέση και με τον άλλο ηθοποιό που είχε και εκείνος έτσι κάποιες καταγγελίες και μάλιστα αρκετές. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με ένα θέμα που πραγματικά σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μάλιστα δεν θα λέγατε ποτέ ότι σε αυτό το πρόσωπο θα έκαναν κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε να σου πω ότι έχουμε πολλά μηνύματα σήμερα και για το θέμα της Μακρινίτσας. Πραγματικά έχει νευριάσει πολύ ο κόσμος που αυτόν τον άνθρωπο δεν φρόντισαν νωρίτερα να τον περιθάλψουν ώστε να μην κάνει αυτό το έγκλημα. Και από εκεί και πέρα και για το θέμα του ανθρώπου που φέρεται ότι έβγαλε έναν αναπνευστήρα μέσα από ένα δημόσιο νοσοκομείο και ενώ ήταν δύο άνθρωποι που νοσηλεύονταν με κορονοϊό. Λοιπόν. Τώρα, να πω ένα καλό μεσημέρι στην κυρία Ροτζιόκου, αστυνόμο Β, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές σας. Κυρία Ροτζιόκου, να σας πω το εξής, ότι αν μου λέγανε ότι εσείς θα πέφτατε θύμα αυτής της κατάστασης, θα έλεγα είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά είστε τόσο γνώριμοι για να παίξουν μπάλα με άλλον τρόπο, συνοριοφύλακας κτλ, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Το βίντεο παρακαλώ. Σε μια καλωστημένη ηλεκτρονική απάτη επιχείρησαν να εμπλέξουν την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Ιωάννα Ροτζιόκου, η οποία είδε το πρόσωπό της σε διαφήμιση για προϊόν ομορφιάς. Η επιτίδη, εκμεταλλευόμενη την εντυπωσιακή εμφάνισή της και την αναγνωρισιμότητά της, χρησιμοποιώντας μια εικόνα της από τον ιστότοπο της ελληνικής αστυνομίας, άλλαξαν το όνομά της, την παρουσιάζουν ως Έλενα Αλεξοπούλου, συνοριοφύλακα στο αεροδρόμιο Αθηνών, και με μια ψευδή μαρτυρία της, την οποία τις αποδίδουν, κατευθύνουν τα ανυποψίαστα θύματά τους σε σελίδα παραγγελίας ενός υποτιθέμενου θαυματουργού προϊόντος. Η εγκέφαλη της διεθνούς αυτής απάτης με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να εμπλέξουν και άλλες γυναίκες αστυνομικούς από άλλες χώρες, όπως Τουρκία και Ισπανία ομοίως με μεγάλη αποδοχή και αναγνωρισιμότητα στις χώρες τους. Ωστόσο, η υποτιθέμενη Τουρκάλα αστυνομικός στην πραγματικότητα είναι από το Πακιστάν, ενώ η Ισπανίδα είναι από το Ισραήλ και μάλιστα στέλεχος των ειδικών δυνάμεων. Στην υπόθεση έχει ήδη μπει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κυρία Ροτζιόκου, τα πράγματα είναι πιο εύκολα για σας γιατί είναι κοντά σας η δίωξη. Αλλά εδώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όταν χρησιμοποιούν ακόμη και εσάς προκειμένου να πουλήσουν αυτή τη θαυματουργή κρέμα, τι να περιμένω εγώ, η Γεωργία, οποιοδήποτε από εμάς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια εικόνα μας και να λένε ότι κάνουμε θαύματα. Πώς το είδατε όλο αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και φυσικά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο σε αυτή την περίπτωση είναι το ενδεχόμενο να εξαπατηθούν οι συμπολίτες μου από τέτοιες ενέργειες και να προβούν αντίστοιχα στην αγορά ενός τέτοιου προϊόντος, που φυσικά τις περισσότερες φορές ένα τέτοιο προϊόν είτε δεν το παραλαμβάνουν ποτέ, ή είναι ένα προϊόν πολύ χαμηλότερης αξίας ή ποιότητας, ή ακόμα με τις διαδικασίες που γίνονται μέσα στο διαδίκτυο μπορεί να υποκλαπούν και προσωπικά τους δεδομένα, και αυτό είναι το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να πω ότι στην περίπτωση που πρόσωπα όπως εγώ ή ενδεχομένως και εσείς πέσετε θύμα τέτοιων περιπτώσεων, υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί έγκληση στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ή στην πλέον ειδική υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρόκειται για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και επειδή στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται φωτογραφίες μας
για κακόβουλο σκοπό και όχι για το σκοπό που αρχικά έχουν τοποθετηθεί αυτές οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο, διότι προκειμένου η δικιά μου φωτογραφία είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής αστυνομίας στο βιογραφικό μου, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το σημαντικότερο, κυρία Κουτσελίνη, είναι οι συμπολίτες μας να πραγματοποιούν αγορές όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να αγοράζουμε από διαδικτυακά καταστήματα για τα οποία υπάρχουν αξιολογήσεις, υπάρχουν κριτικές, υπάρχουν σχόλια. Να αγοράζουμε από διαδικτυακά καταστήματα που γνωρίζουμε ότι έχουν μια μακρόχρονη λειτουργία, ότι έχουν φυσική έδρα. Επίσης, αν είναι κάτι πάρα πολύ δελεαστικό, όπως είναι προκειμένο διαφημιστικό στο οποίο έχω συμπεριληφθεί και εγώ, συνήθως όταν είναι κάτι πολύ δελεαστικό δεν είναι και αληθινό. Και στο διαδίκτυο ό,τι λάμπει δεν σημαίνει ότι είναι και χρυσός. Ακόμα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν πλοηγούμαστε σε σελίδες και θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, θα πρέπει στη σελίδα αυτή να υπάρχει πάνω αριστερά το κλειδάκι ασφαλείας και το URL, δηλαδή ηλεκτρονική διεύθυνση, να ξεκινάνε από το HTTPS, όπου το S παραπέμπει στο safe, στο security, στο ότι είναι ασφαλής συγκεκριμένη στο σελίδα. Για ξαναπείτε το μας αυτό, κυρία Ροτζιώκου. Πρέπει να ξεκινάει από το HTTPS, μου είπατε. Ναι. Ώστε να δείχνει ότι η σελίδα είναι αληθινή. Είναι ασφαλής, ναι, είναι ασφαλής, και ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που θα γίνει με ασφάλεια. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Επίσης, να έχουμε αρματοποιήσει μια μικρή έρευνα του προϊόντος που θέλουμε να αγοράσουμε. Αν, για παράδειγμα, ένα προϊόν κατά μέσο όρο στην αγορά πωλείται στην τιμή των 300 ευρώ και εμείς στο διαδίκτυο το βρούμε στην τιμή των 10 ευρώ, προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και φυσικά θα πρέπει να προβληματιστούμε αν γενικά στην αγορά ένα προϊόν έχει εξαντληθεί και ξαφνικά εμείς στο διαδίκτυο το βρίσκουμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό να το αγοράσουμε. Πολύ μεγάλη προσοχή γενικά στη χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο συνεπάγεται και έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, όπως είναι η ενημέρωση, όπως είναι η ψυχαγωγία. Ελοχεύουν όμως και πάρα πολύ κίνδυνοι όταν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Πάντως, εγώ το είπα και θα το ξαναπώ, ότι αν είναι δυνατόν, παίρνοντας εσάς, που ουσιαστικά είστε πολύ γνωστοί στον κόσμο, είστε αστυνόμος Β, αλλά και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή κάποιος που ανοίγει την τηλεόραση, αν θέλει κάποιος να ακούσει τι λέει η αστυνομία, θα δει ή εσάς ή... που τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Τον κύριο Χρονόπουλο. Τα δύο πιο θεσμικά πρόσωπα της αστυνομίας. Χρησιμοποιούν λοιπόν εσάς λέγοντας ότι είστε συνοριοφύλακας, ότι έχετε αγοράσει αυτή τη μαγική κρέμα και ότι όλα. Και κάνει και δηλώσεις. Αλλά... και ότι υπάρχουν και δηλώσεις σας. Αυτό είναι ανήκουστο. Δηλαδή υπάρχει ένα θράσος πέρα από εδώ το. Εδώ είναι λοιπόν όριο. Το ζητούμενο. Καταρχήν να αποδώσουμε τα εύσημα στους εμπνευστές που πήραν το πρόσωπο της κυρίας Ροτζιώκου να διαφημίσουν ελιξίριο νεότητας, γιατί πραγματικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι ίδια το ελιξίριο νεότητας. Αλλά εντάξει, πέραν του αστείσμου, εδώ όλη αυτή η ιστορία τι μας δείχνει? Ότι απατεώνες είναι αυτό που είπες, είναι απίστευτα θρασής. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις το πρόσωπο ενός θεσμικού οργάνου της αστυνομίας για να στήσεις γύρω από αυτό μία ψευδέστηση απάτης, μία κουλτούρα απάτης. Και εδώ είναι η συνολική εικόνα του διαδικτύου, αν θέλετε. Δυστυχώς, για να βρεις το εκτός αυθεντικό... Εκτός αν θέλανε με αυτόν τον τρόπο να τρολάρουν και την ελληνική αστυνομία. Όχι, δηλαδή όχι, να... όχι, καθόλου. Από ό,τι έχω καταλάβει, και εδώ είναι η κυρία Ροτζιώκου να μας το πει, είναι ένα διεθνές κύκλωμα το οποίο επιβιώνει μέσω αυτής της απάτης, χρησιμοποιώντας τα πρόσωπα κυριών με θεσμικούς ρόλους μέσα στην κοινωνία... προκειμένου τι να κάνει, να δώσει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας σε ένα κάλπικο προϊόν. Αυτό είναι το ζήτημα. Και κάτι και στην αντιστοιχία αυτή που έρχεται μέσα από αυτή την υπόθεση είναι και η εικόνα του διαδικτύου. Θέλει μεγάλη προσοχή στο διαδίκτυο. Για το τι είναι αυθεντικό και το τι είναι ψεύτικο. Και σε άλλες περιπτώσεις, τώρα εν προκειμένης μιλάμε για μία κρέμα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου, που αφορούν διάφορες, ας πούμε, οικονομικές διευκολύνσεις οι οποίες μπορεί να παρέχουν
διάφοροι επιτίδοι του διαδικτύου και χρησιμοποιούν εκεί πέρα και άλλα πρόσωπα και γνωστών επιχειρηματιών, έχω δει στο παρελθόν, και γνωστών παρουσιαστών και γνωστών παρουσιαστριών. Δηλαδή θέλω αλλά να πω, είναι κάτι το οποίο. Με άλλο αντικείμενο, ναι. με οικονομικά ανταλλάγματα. Έτσι, εγώ το λέω. Τώρα, εμπροκειμένη κυρία Ροτζιόκου, πόσο εύκολο είναι να εντοπιστούν αυτοί οι δράστες αυτής της απάτης? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται κάθε φορά για τη χώρα την οποία μιλάμε. Γιατί σε κάθε χώρα υπάρχει και διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δικιά μου περίπτωση, από όσο γνωρίζω και μου μετέφεραν τα στελέχη της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τα ίχνη της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, τον οποίο έχετε φιλοξενήσει και πολλές φορές στην εκπομπή σας, είναι το πλέον αρμόδιο και έμπειρο πρόσωπο για να μιλήσει. Με μεγάλη εμπειρία εδώ κάθε φορά που έρχεται. Και τον παρακαλάμε να ξανάρχεται, αλλά μας λέει τώρα πριν το Πάσχα θα μας έρθει. Έτσι να το πω. Τα ίχνη λοιπόν της συγκεκριμένης ιστοσελίδας φαίνεται να βρίσκονται σε κάποια χώρα της Αμερικής. Μάλιστα. Αυτό τώρα έχει να κάνει και με την νομοθεσία που υπάρχει στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και με την διακρατική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την συγκεκριμένη χώρα. Θα συμφωνήσω με όσα είπε ο κύριος Καραϊβάς, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο διαδίκτυο και πώς το χρησιμοποιούμε. Το διαδίκτυο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά μπορεί να μετατραπεί και, αν θέλετε, με κάποιον τρόπο ως ένα όπλο εις βάρος μας, εις βάρος της προσωπικής μας ζωής και της ιδιωτικότητάς μας. Κυρία Ροτζιόκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά πολύ που σας φιλοξενούμε και όλα όσα μοιράζεστε μαζί μας είναι πολλά και σημαντικά. Χρειάζεται προσοχή. Σας ευχαριστώ. Να επισημάνω ότι δυστυχώς για το 2020, συγκριτικά με το 2019, υπήρχε αύξηση στις διαδικτυακές απάτες, μια αύξηση της τάξης του 13% και γενικά υπήρχε αύξηση στις απάτες και άλλων ειδών, όχι μόνο στις διαδικτυακές. Και αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι η περίοδος της πανδημίας, των lockdowns, όπου συνεπάγει ότι αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι μας, στον υπολογιστή μας, γεγονός που εκμεταλλεύονται επίδοξοι εγκληματίες. Και η κατανάλωσή μας γίνεται μέσω social media, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντως, υπερθεματίζοντας αυτό που είπε ο Γιώργος Καραϊβάς, νομίζω ότι έχουν γούστο οι διαδικτυακοί απατεώνες. Εγώ ψηφίζω κυρία Ροτζιόκου και Ισραήλ, πρέπει να πω. Λοιπόν, κάνουμε χιούμορ. Πάντως, πολύ ωραία γυναίκα έχει έρθει και εδώ για να τα λέμε αυτά. Τώρα, θέλω σε αυτό το σημείο να σας πάω σε κάτι έτσι πολύ όμορφο και πολύ αναγκαίο που έγινε στη Σαλαμίνα. Θέλω, Γιώργο Μπουκάνη, να δείχνεις τα πλάνα μπροστά, γιατί είναι τα εγγένεια της Πέριγας, του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας. Είναι ουσιαστικά η δωρεά του Σωματείου Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, όπου ουσιαστικά τα εγγένεια έγιναν παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σάκελαροπούλου, αλλά την υποδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας. Να σας πω ότι αυτό το έργο ήταν απολύτως απαραίτητο, καθώς ουσιαστικά εγγενιάστηκε μια Πέριγα και θα δείτε στο ρεπορτάζ τι ακριβώς θα εξυπηρετεί, γιατί το σημαντικό είναι ότι υπήρξε τεράστια ανάγκη και μάλιστα έγινε σε μια περίοδο για τη Σαλαμίνα που ουσιαστικά μιλάμε για το επαιτειακό έτος Θερμοπύλες Σαλαμίνα 2020. Θέλω να το πω αυτό, διότι το σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο ήταν έργο ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Και είναι καλό να λέμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πως υπάρχει το Σωματείο Ελπίδα, αλλά και το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που φρόντισε για τους κατοίκους. Να το δούμε παρακαλώ. Θέτοντας ως προτεραιότητα τις ανάγκες των πολιτών της Σαλαμίνας, το Σωματείο Ελπίδα και το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη έκαναν την υπόσχεσή τους πράξη. Χθες, Παγκόσμια ημέρα υγείας, εγγενιάστηκε η νέα πτέρυγα του πρώτου κέντρου υγείας Σαλαμίνας. Το έργο ήταν μια πρωτοβουλία της κυρίας Βαρδινογιάννη και πραγματοποιήθηκε με αφορμή το επαιτειακό έτος Θερμοπύλης Σαλαμίνα 2020. Αισθανόμαστε την αναγκαιότητα, όταν κλείσουν τα φώτα των εορτασμών, να μείνουν υποδομές στο νησί.
που θα βελτίωναν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων και επέτειος των 2.500 χρόνων να αφήσει ένα αποτύπωμα για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Τα εγγένεια έγιναν παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μία ακόμη χειρονομία κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας. Αυτό παράδειγμα αλληλεγγύης και ευαγούς δράσης. Προσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κυρία Βαρδινογιάννη, για την εξαιρετική προσφορά για μία ακόμη φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για τη σημασία της προσφοράς μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Στη Νέα Πτέρυγα θα λειτουργήσει παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και δερματολογικό ιατρείο, ενώ θα στεγάσει και τα γραφεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Την ανάγκη αυτή κάλυψε ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προσφορά στον συνάνθρωπο, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος υποδέχθηκε την κυρία Σακελαροπούλου και την κυρία Βραδινογιάννη στο Δημαρχείο του νησιού. Της προσέφερε συμβολικά από ένα στεφάνι ελιάς, από την υπεραιωνόβια ελιά της Όρσας ηλικίας 2.500 ετών. Τι όμορφα είναι αυτά όταν συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και πραγματικά το λέω γιατί είδατε παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, δερματολογικό. Δεν υπήρχαν όλα αυτά, οπότε... είναι πολύ όμορφο να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στο δικό τους πρόγραμμα φροντίζουν τον συνάνθρωπο, Πέτρο. Είναι αν μη τι άλλο πολύ σημαντικό το έργο. Είναι θεάρεστο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το έργο το οποίο παρουσιάσαμε. Και νομίζω ότι δείχνει σε πολλές περιπτώσεις ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια καλύτερη ασπίδα σε ό,τι αφορά και μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους αυτούς οι οποίοι μας χρειάζονται. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καμιά φορά λένε υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο δικό τους σπίτι, στη δική τους οικογένεια και δεν σκέφτονται τον συνάνθρωπο. Και όμως η οικογένεια Βαρδινογιάννη, γιατί εγώ θέλω να το πω ανεξάρτητα που βρίσκομαι σήμερα, που θα είμαι αύριο, που θα είμαι παραμεθαύριο, φροντίζει πολύ και εγώ το έχω ζήσει αυτό το έργο. Έχω πάει εκεί που τα παιδιά με καρκίνο δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα και πραγματικά νιώθεις ότι υπάρχει ένα φιλόξενο σπιτικό. Δεν νομίζεις ότι τα παιδιά αυτά είναι στο νοσοκομείο. Καθαριότητα, φροντίζει. Προστασία, αγκαλιά, να τους φροντίσουν στην καθημερινότητα τα πάντα. Έχω πάει εκεί που ζητούν δότες μυελού των οστών και νομίζεις ότι μπαίνεις πάλι στη δική σου οικογένεια. Σε αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο που νιώθεις ότι αυτό που κάνεις δεν το κάνεις μόνο για τον συνάνθρωπό σου, το κάνεις και για σένα, για τη δική σου ψυχή. Όλα αυτά, μην νομίζετε ότι σε αυτές τις εποχές που διανύουμε είναι εύκολα. Ούτε είναι εύκολα, ούτε είναι δεδομένα και νομίζω ότι για το έργο το οποίο επιτελείτε. Το όνομα Ελπίδα τα λέει όλα. Γιατί σκέψου ποια είναι η ελπίδα η οποία δίδεται σε αυτά τα παιδιά και σε αυτές τις οικογένειες, οι οποίες το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και αυτός είναι ο ρόλος του ιδιώτη. Αυτός είναι ο ρόλος του ανθρώπου ο οποίος θέλει να συνεισφέρει πολλές φορές στον πλησίον του. Ο ρόλος είναι αυτός ο οποίος απαθανατίστηκε και αυτός ο οποίος προβλήθηκε σε αυτό το σύντομο βίντεο και φυσικά σε όλο το έργο, γιατί έχει πολύ μεγάλη χρονική έκταση το έργο το οποίο παράγει η Ελπίδα. Και νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο. Δεν το λες εσύ επειδή βρίσκεσαι. Όχι, μα γι' αυτό το ξεκαθαρίζω. Δηλαδή, επειδή το είδα χτες στο ρεπορτάζ στο δελτίο μας που το επιμελήθηκε η Ράνια Τραγόμαλου, και όταν το είδα, επειδή δεν το γνώριζα ότι θα γινόταν ένα τέτοιο έργο, ζήτησα σήμερα από τους συνεργάτες μου να το αναδείξω. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά αύριο μπορεί να ακολουθήσει κάποιος άλλος, μεθαύριο κάποιος άλλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στα νοσοκομεία σήμερα. Ο άλλος νοσηλευόταν δύο μέσα και σκότωσε τον άλλο. Σκεφτείτε δηλαδή, εδώ είμαστε στη Σαλαμίνα, είμαστε ας πούμε σε μια περιοχή που αν κάτι συμβεί στο παιδί μου σήμερα, να, έγινε μια πτέρυγα που θα υπάρχει παιδιατρικό τμήμα. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Εκ μέρους όλων, εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια, για αυτή την πρωτοβουλία, για όλο αυτό που οι κάτοικοι της Σαλαμίνας θα επωφελούνται από εδώ και πέρα. Τώρα, σε αυτό το σημείο να πάμε στο Ρέθυμνο και να πάμε στην Εύα Παρακεντάκη μου, στο Ευάκι μου. Δεν έχω Σπύρο Χαριτάτο σήμερα, δύο μέρες μου λείπει, αλλά έχω Πέτρο Κουσουλό. Ο οποίος πεινάει εξίσου. Πεινάμε και οι δύο. Καλησπέρα από Κρήτη, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Τα παιδιά στο κοντρόλ πεινάνε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Εμείς θα μαγειρέψουμε, Ζήνα μου, μετά από δική σου επιθυμία, πάλι ένα ωραίο νηστίσιμο φαγάκι σήμερα. Θα κάνουμε φάβα, την κλασική εκδοχή της, με ένα χταποδάκι που έχει 3-4 μυστικά και θέλω να στα δείξω. Θα στα δείξω τώρα ή θα μου πεις τώρα την κάρτα υλικών. Θέλεις να πούμε την κάρτα των υλικών, θα μου δώσει το κοντρόλ την κάρτα για να τα πω. Λοιπόν, φάβα και χταπόδι στο κρασί. Για τη φάβα, έχω.
Όχι. Τέλεια. Δεν είχα. Ήχο. Να τα πω εγώ. Εσύ, Πέτρο. Λοιπόν, για τη φάβα, 500 γραμμάρια φάβα, αλάτι, 2 κρεμμύδια, 1 λίτρο νερό και 1 φλιτζάνι λάδι. Τώρα για το χταπόδι. Ένα χταπόδι γύρω στο 1,5 κιλό. Σκόρδο, 1 φύλλο δάφνης, 1 κρασοπότηρο ελαιόλαδο και 1 κρασοπότηρο ξύδι. Όχι όλο το σκόρδο, μια σελίδα. Λοιπόν, βάζουμε επίσης πιπέρι χοντροκομμένο, 2 κρεμμύδια ξερά, 1 σφινάκι μπαλσάμικο, 2 κρασοπότηρα κρασί κόκκινο, αλάτι και πιπέρι φυσικά. Αχ, τι ωραία συνεργασία πολύ ήταν ωραία. Αυτή. Yes. Κάπως έτσι ξεκίνησα και με τη στάδια να τσιμψιλεί στο Άλπερ. Έλεγε μαγειρική. Σταματινάκι μου, σ' αγαπώ πολύ, για πάμε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μικρή αλλαγή σήμερα. Εγώ έχω πλύνει πάρα πολύ καλά τη φάβα μου, 3-4 νεράκια. Και έχω βάλει διπλάσια ποσότητα νερού από τη φάβα μέσα στην κατσαρόλα και όπως βλέπετε εδώ, όσοι εσείς βλέπετε αυτά τα καταπληκτικά θέματα, εγώ την έχω ξαφρίσει. Τι κάνω λοιπόν με τη φάβα? Η φάβα είναι ένα πολύ εύκολο και comfort food από τα παιδικά μας χρόνια βγαλμένη. Βάζω ολόκληρα τα κρεμμύδια μέσα και βάζω και ένα ελαιόλαδο, μία κούπα ελαιόλαδο. Με κούπα, κοίτα, αλήθειες με τη Ζήνα, έτσι. Πάντα. Θα τις βάλω και αλατάκι και θα την αφήσω εδώ σε χαμηλή φωτιά από εδώ και πέρα να ψηθεί μέχρι να λιώσει και να γίνει... αυτόν εδώ, για εδώ, συγγνώμη. Και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Κοίταξε εδώ πέρα, Ζήνα μου, το αποτέλεσμα πώς είναι. Εμένα η φάβα, να ξέρεις, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμένα, Ζήνα μου, αρέσει έτσι. Δεν θέλω να την περνάω από το μπλέντερ. Θέλω να την αφήνω να την νιώθω τη φάβα. Το κρεμμυδάκι και να όλα. Να λιώνει το βράσιμο ουσιαστικά. Έτσι, ναι, την αργοψύνω μέχρι να λιώσει. Παίρνω το χταπόδι και έχω κάψει καλά το τηγάνι μου. Πρόσεξε με, δεν βάζω λάδι πριν. Βάζω το χταπόδι να διαμαρτυρηθεί. Μάλιστα. Το βλέπεις πως διαμαρτυρήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνω, κρατάω μέσα τα ζουμάκια του χταποδιού μου για λίγο. Και είναι ένας τρόπος, αυτός που θα σου δείξω τώρα, που δεν χρειάζεται να καραμελώσεις έξτρα το κρεμμύδι. Δες, Γεωργία, γιατί μαζί, εσένα θα καλοπαντρέψουμε. Πρέπει να είσαι καλή μαγείρισα. Σημειώνει, Γεωργία. Να σημειώνει. Να σημειώνει. Για να το φτιάξω. Είδες και διαφήμιση, Γεωργία, καλά μου το πεις. Κοίτα τι όμορφο. Άμα δεν την προλάβω, θα τη δω. Όπο. Είδες, είμαστε, πετάει η ομάδα. Ανεβάζουμε και το βίντεο στο Ζήνα Post αυτό που είναι τώρα, οπότε μπορείτε να κάνετε και πώς να το δείτε. Βάζω το ελαιόλαδό μου. Και αμέσως, χωρίς να περιμένω τίποτα, βάζω κρασί. Λίγο κρασί, λίγο θαλασσά και τα αγόρι μου. Ρίχνω και το ξύδι, αλλά ξέρεις τι άλλο κάνω. Βάζω και λίγο μπαλσάμικο, γιατί το μπαλσάμικο έχει ζάχαρα, οπότε θα μου καραμελώσει τα κρεμμύδια μου. Κοίτα, αυτά τα βάζω κατευθείαν. Δεν τα τσιγαρίζω έξτρα μόνα τους. Για να πάρει από το ζουμάκι. Θα ρίξω ζουμάκι. Τα δαφνόφυλλα. Και το σκορδάκι ολόκληρο, όπως είναι. Μια σκελίδα σκόρδο. Θα ανακατέψω λίγο. Όχι ένα σκόρδο. Μια σκελιδούλα. Όχι, μια σκελιδούλα. Ένα σκόρδο θα είχαμε πρόβλημα, αφήσω, ναι. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα πεις τη μαγειρική, να το ένα σκ, θα ξέρεις ότι είναι σκελίδα. Ναι, φέρετε το εγχειρίδιο για να τα λέω σωστά. Συγγνώμη. Και το κουταλάκι της σούπας είναι το κάπα σίγμα. Για πες. Θέλω να πω στον Γιώργο τον Καραϊβάζ. Αν είναι εκεί. Πάει ο Γιώργος. Σιγά να μην είναι ο Γιώργος εδώ. Πάει να φάει χταπόδι ο Γιώργος. Δεν είναι ο Γιώργος. Δεν θα του κάνω αντικριστό τότε λοιπόν. Το πασχαλινό τραπέζι. Για πες. Το ανακατεύω λίγο και απλά το σκεπάζω. Για πόση ώρα? Μέχρι να... Άκουσέ με. Το κάθε χταπόδι έχει διαφορετική διαδικασία. Θα πρέπει να έχουμε και λίγο αίσθηση. Εγώ σου λέω ότι περίπου θέλει 45 λεπτά. Αλλά αν είναι πιο χοντρό το πλοκάμι, μπορεί να θέλει παραπάνω. Αν είναι πιο λεπτό, μπορεί να θέλει λιγότερο. Αυτό που θέλω εγώ να προσέχετε είναι να γίνει μελωμένο. Άρα όπως αυτό εξαρτάται εδώ, από το πάχος. Ναι, εξαρτάται πόσο παχύ είναι το πλοκάμι του χταποδιού. Και μετά το σερβίρουμε έτσι. Τρομερό.
Αχ, Παναγιά μου. Θέλω να σου πω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Στο zinapost.gr. Πάντως, πέρα από το zinapost.gr, να σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι και νηστίσιμο, είναι και ωραίο, είναι και τσίπουρο μεζές, είναι και κρασομεζές, είναι και ουζομεζές. Είναι τα πάντα. Είναι οικογενειακό, θα έλεγα. Ειδικά αν είναι παχύ το χταπόδι, το απολαμβάνεις καλύτερα, να ξέρεις. Όταν είναι παχύ. Ναι, βέβαια. Όταν είναι παχύ και όταν είναι παιχνιδιάρικο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ελίσσεται μέσα στο τηγάνι. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ευάκη μου, καλό Σαββατοκυριακό. Του ταιριάζει πολύ ωραία η κάπαρη. Να είστε καλά, zinapost.gr. Κάπαρη. Κάπαρη. Κάπαρη, με κάπαρη, ε. Ναι, μ' αρέσει. Κάπαρη. Βάζω από πάνω κάπαρη, κοίτα. Είδα το μαϊδανό σου, βάλε και κάπαρη. Μένω για κάπερα, παιδιά. Φινάσαμε. Φιλιά, διαφημίσεις. Άντε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Φτάσαμε στο τέλος. Πέτρο, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ζήνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ με μια εκπομπή έκπληξη. Έκπληξη. Γεωργία. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, Ζήνα, για όλους μας. Αυτό θα κρατήσω, το φωτεινό χαμόγελο της Γεωργίας. Γεια σας.